Εισπάσαν την γην εξήλθεν ο θόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Περίμενε το καλοκαίρι να πάρει σωματικές δυνάμεις. Τις χρειαζόταν για να περιοδεύσει στην Αρχιεπισκοπή του και έπειτα στις γύρω Μητροπόλεις. Άδικα όμως. Ο οργανισμός του είχε αποκτήσει τόση ευαισθησία που το παραμικρό τον έβλαπτε. Δοκίμασε να ταξιδέψει με αμάξι και παραλίγο να πληρώσει ακριβά το τόλμημα. Έμεινε λοιπόν στην Κεσάρια. Μπορούσε μόνο να πηγαίνει στην αγαπημένη του καινούργια πολιτεία, τη Βασιλιάδα. Φυσικά επικοινωνούσε με γράμματα και απεσταλμένους, η μόνη του διέξοδος. Αλλά δεν ήταν αποτελεσματική. Όσο οι μικροί ποιμένες και οι κακόδοξοι τον αισθάνονταν μακριά και ασθενικό, τόσο ραδιουργούσαν εναντίον του, γι' αυτό, σ' αυτό ήταν πια συνηθισμένος. Το καλοκαίρι όμως τούτο, οι ραδιουργίες εξηφαίνονταν στον τόπο που γεννήθηκε από ανθρώπους που γνώριζε σαν συμπατριώτες του. Στη γενέτειρά του δηλαδή, στη Νεοκεσάρια, διέδιδαν εις βάρος του τα πιο παράξενα ονειροπολήματα. Πρώτος και καλύτερος για τη λασπολογία, ο επίσκοπος Ατάρβιος, που βέβαια δεν ανεχόταν την μεγαλοσύνη του βασιλείου και που ήθελε με τον ανίερο αυτό τρόπο να κρύψει τις δικές του παρεκκλήσεις στην πίστη και την παράδοση. Γι' αυτό ακριβώς ψιθύριζαν μισόλογα και άφηναν υπονοούμενα για τη ζωή και την πίστη του βασιλείου, και ας ήταν αυτός πρότυπο και για τα δύο. Δηλητηρίαζαν τις ψυχές των πιστών με κάθε ευκαιρία. Έφταναν στο σημείο να τον κατηγορούν για τις μοναχικές κοινότητες που είχε δημιουργήσει. Τόλμησαν μάλιστα να πούν ότι ο μοναχισμός και η άσκηση αποτελούσαν νεωτερισμό, ότι οι μοναχές ασχήμιζαν τον γυναικείο φύλο και τον κόσμο. Όλα τούτα μαζί με άλλα που δεν αναφέρουμε, τα μάθαινε ο άρρωστος Βασίλειος και θλιβόταν αφάνταστα. Έγραφε και παράγγελνε στους συμπατριώτες του, καλούσε τους υπεύθυνους να συνέλθουν. Άδικος κόπος. Σιωπούσε και δεν κοινολογούσε στις άλλες εκκλησίες τα συμβάντα. Ντρεπόταν κυριολεκτικά για τους αγαπημένους του νεοκεσαρίς. Και τι να έλεγε, τι να κατάγγελνε, ότι οι πατριώτες του, οι παιδικοί του γνωστοί, τον θεωρούν κακόδοξο. Τι θα σκέπτονταν οι κληρικοί των άλλων εκκλησιών. Σε εμάς ο Βασίλειος ξέρει να διδάσκει την αλήθεια, την παράδοση. Εμάς μόνο συμβουλεύει και διατάσσει. Τους πατριώτες, τους φίλους του, δεν κατάφερε να τους πείσει. Μήπως άραγε αυτοί ξέρουν για αυτόν κάτι που εμείς δεν ξέρουμε. Αυτές και χίλιες δυο τέτοιες υποθετικές σκέψεις περνούσαν
από το κουρασμένο μυαλό του βασιλείου. Από εκεί κατέβαιναν στην καρδιά του, κυριαρχούσαν στο πνεύμα του και τον έκαναν να πονά πολύ βαθιά, χωρίς τέλος. Κρατούσε τον πόνο και την ντροπή για τον εαυτό του, αλλά μέχρι πότε. Ήρθε η ώρα να ξεσπάσει. Έκανε τον πόνο του λέξης φωτιά και έκαιγε τους κακούς και στείλωνε τους καθαρούς. Έγραψε στην Νεοκεσάρια σε όλους τους κληρικούς μαζί και μέσω αυτών σε όλους τους πιστούς. Πόλη αγαπημένη, περισσότερο σεβαστή από όλες τις πόλεις, γιατί από τα χείλη σου δεν ακούω μια καλή κουβέντα? Γιατί δεν παίρνω επιστολή? Γιατί ανοίγεις τα αυτιά σου στους οικοφάντες και με κάνεις έτσι να στενάζω από θλίψη και πόνο? Άνοιξες και τα δύο σου αυτιά στους οικοφάντες. Χαλάλη σου, άνοιξε τα όμως τώρα και στους λόγους μου, αν θέλεις να είσαι δίκαιη και να δικάζεις αντικειμενικά. Ένιωθε πως οι λόγοι του θα παραξηγηθούν. Θα τον νόμιζαν μικρό, ότι τάχα πάσχιζε να σώσει απλώς την υπόλοιψή του. Φυσικά τούτο δεν ήταν αλήθεια. Μα ο καθένας ας πίστευε ό,τι θέλει. Δεν έχει σημασία. Ο Βασίλειος θα εξηγούσε το μεγάλο λόγο. Έπρεπε να τους πει, και ας το δέχονταν λίγοι. Συκοφαντήσατε τη ζωή και την πίστη μου. Μειώνομαι γι' αυτό και πονώ αφάνταστα. Προσέξτε όμως καλά. Περισσότερο χάνετε εσείς που με συκοφαντείτε. Γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ, έτσι που κάνετε, χάνετε την αλήθεια. Εγώ πονώ γιατί χωρίζομαι από εσάς που αγαπώ. Εσείς όμως που χωρίζεστε από μένα, χωρίζεστε και από τον Κύριο. Να γιατί γράφω την επιστολή τούτη και απολογούμε σε εσάς, για να σας απαλλάξω από το μεγάλο κακό που παθαίνετε. Οι λόγοι που εξτομίζει ο ιερός άνδρας είναι φοβεροί και δεν πρόκειται για σχήμα λόγου. Το λέει και πιο κάτω απερίφραστα. Όποιος δεν έχει επικοινωνία μαζί μου, αποκόπτει τον εαυτό του από την Εκκλησία. Για να εξτομίσει κανείς τέτοιες κουβέντες, πρέπει μέσα του να ακούει την κραυγή του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να έχει γίνει ένα με την αλήθεια, χωρίς να χάνεται. Έτσι έκαναν οι προφήτες στον Ιουδαϊσμό. Έτσι κάνουν οι θεόπνευστοι πατέρες της Εκκλησίας. Στη συνέχεια, ο Μέγας Βασίλειος κάλεσε και παρακάλεσε τους συμπατριώτες του να του μιλήσουν καθαρά, να διατυπώσουν με σαφήνεια τις εναντίον του κατηγορίες. Αυτά που ψιθυρίζονται να λεχθούν δημόσια, για να γνωρίζουν όλη την κατηγορία και ο ίδιος να ξέρει σε τι να απαντήσει. Και ανέσφαλε στην πίστη να του παρουσιάσουν το βιβλίο του, στο οποίο βρέθηκε το σφάλμα. Ο λόγος του όσο προχωράει παίρνει χαρακτήρα ελεκτικό και μαζί αποκαλυπτικό. Αποκαλύπτει τον εαυτό του, το πνεύμα που υπάρχει μέσα του. Δεν έχει τώρα καιρό και περιθώρια για επιφυλάξεις, μήπως τον πάρουν για εγωιστή και υπερήφανο. Δείξτε λοιπόν το βιβλίο τούτο και κρίντε το. Το μόνο που ζητάω είναι η σωστή κρίση. Σας θυμίζω ακόμη όμως ότι πρέπει να προσέχετε. Το έργο τούτο δεν είναι του καθενός, πρόκειται για θεολογία. Ο νους του πήγαινε στις παρερμηνίες που γίνονται στα λόγια της γραφής και τρέμει. Δεν πρέπει ο καθένας να ερμηνεύει όσα λέγονται στη γραφή. Μόνο αυτός που έχει το χάρισμα της διακρίσεως και της γνώσεως, όπως δίδαξε ο Απόστολος Παύλος. Και στη δική μου περίπτωση αυτός που θέλει να κρίνει τους λόγους μου, ας αποδείξει ότι έχει το χάρισμα της διακρίσεως. Μόνο τότε δικαιούται να με κρίνει. Αυτός πάλι που με κατηγορεί ότι όσα λέω είναι ανθρώπινη σοφία, να δείξει πως κατέχει την ανθρώπινη σοφία και τότε θα τον αναγνωρίσω για κριτή μου. Βεβαιότητα που συντρίβει, αυτοσυνειδησία που ξαφνιάζει. Γιατί συκοφαντούσαν το βασίλειο,
μα κανείς δεν τολμούσε να παρουσιαστεί δημόσια και να συγκριθεί μαζί του. Ούτε στη θεογνωσία, ούτε στην κοσμική σοφία. Κανείς δεν θα πίστευε πως ο Βασίλειος έχει τον όμοιό του και ας ήσαν πολλοί αυτοί που ήθελαν τον αφανισμό του. Στο σκοτάδι τολμούσε να τον συκοφαντούν και οι πολλοί επηρεάζονταν από τους ψιθύρους. Στο φως όμως οι κακόδοξοι δεν τολμούσαν να συκοφαντήσουν, γιατί έπρεπε να γίνουν σαφείς. Και στις ψυχές των απλοϊκών θα γκρεμιζόταν δύσκολα το μεγαλείο του ιερού άνδρα. Η απολογία του και η πρόκλησή του στο γράμμα προς τους νεοκεσαρείς κλείνει με το επιχείρημα της παραδόσεως. Κατέφυγε σε αυτό για δύο λόγους. Διότι οι κατηγορίες ήσαν ασαφείς και διότι την ορθοδοξία του την αποδεικνύει κανείς μόνο αν αποδείξει ότι συμφωνεί με όσα συμφωνούσαν οι μεγάλες μορφές της Εκκλησίας, με ό,τι δηλαδή φρονεί η Εκκλησία. Τι μεγαλύτερη απόδειξη θέλετε για την ορθότητα της πίστεώς μου από το ότι ανατράφηκα κοντά στη γιαγιά μου Μακρίνα, η οποία μου έμαθε τα λόγια και την πίστη του Γρηγορίου Θαυματουργού. Και από το ότι αργότερα ταξίδεψα στην Ανατολή για να συναντήσω αυτούς που ακολουθούν τον κανόνα της πίστεως. Στην καρδιά μου δεν υπάρχει κάτι που να είναι αντίθετο στην υγιή πίστη. Με κατηγορείται ακόμα ότι δέχτηκα σε κοινωνία τον Ευστάθιο και τους οπαδούς του που προέρχονται από τον Άριο. Λοιπόν, και σε αυτό ακολούθησα τον Μέγα Αθανάσιο. Δεν έκανα του κεφαλιού μου. Έχω γράμμα του μακαριστού αυτού άνδρα που λέει να δεχόμαστε χωρίς δισταγμό τους πρώην αριανόφρονες αν ομολογούν το σύμβολο της Νικαίας. Αυτό έκανα. Μπορεί βέβαια οι άνθρωποι αυτοί να είχαν στην καρδιά τους άλλο από αυτό που ομολογούσαν με τα χείλη. Πώς να το ήξερα? Σημασία για μένα έχει ότι ακολούθησα τον μεγάλο άνδρα, τον ειρηνοποιό Αθανάσιο. Μην ξεχνάτε πως είμαι ενωμένος με τους επισκόπους όλης της Οικουμένης. Όλοι ξέρουν τι πιστεύω. Οι Πισίδες, οι Λικοανοί, οι Ίσαυροι, οι Φρύγες, οι Αρμένοι, οι Μακεδόνες, οι Αχαιοί, οι Ιλυροί, οι Γάλλοι, οι Ισπανοί και οι Ιταλοί, οι Σικελοί, οι Αφρικανοί, οι Ορθόδοξοι της Αιγύπτου και της Συρίας. Αν αποκοπείτε, αγαπημένοι σύμπαντες, από μένα, κανείς από τους παραπάνω δεν θα σας δεχθεί. Δεν θα σας δεχθεί. Παρακαλώ και σας συγκετεύω. Μην με κάνετε να βγάλω από την καρδιά μου και να κοινοποιήσω παντού αυτά που τώρα με κάνουν να στενάζω και να κλαίω. Τέτοια είπε στους νεοκεσαρείς για να ξαναφρώσει ο ίδιος και προπαντός για να τους προστατεύσει. Οι μέρες του καλοκαιριού του 375 περνούσαν αργόσυρτες καυτές, με εξωθωριασμένες ελπίδες για την υγεία του βασιλείου και την κατάσταση της Εκκλησίας. Και είναι αλήθεια πως έστω και λίγο βελτιώθηκε η υγεία του, δύσκολα, με πολλούς πόνους, μα κατάφερε τώρα να κάνει μερικές ποιμαντικές επισκέψεις σε πόλεις και χωριά. Αυτό του έδωσε χαρά, η οποία έμεινε λειψή. Και αυτό γιατί από την Νεοκεσάρια δεν έρχονταν απάντηση. Όλοι εκεί τον περιφρονούσαν, όλοι τον υποπτεύονταν, όλοι τον ξέχασαν. Λυσμόνησαν και την οικογένειά του. Ένας κόμπος γεννιόταν και μεγάλωνε στην καρδιά του, κάνοντάς τον να πονά και να υποφέρει. Βρήκε όμως το κουράγιο και δεν έγραψε στις άλλες εκκλησίες για ό,τι συνέβαινε στη Νεοκεσάρια. Έγραψε πάλι στους συμπατριώτες του. Είχε στο μεταξύ μαζέψει και κάπως πιο συγκεκριμένα στοιχεία για τις εναντίον του συκοφαντίες. Οι άνθρωποι εκεί ενοχλήθηκαν τάχα από την αντιφωνική ψαλμωδία
που είχε πολύ καλλιεργήσει ο Βασίλειος και από τα κοινόβια των μοναχών που ίδρυε και φρόντιζε. Τώρα τους ανέλησε τι συμβαίνει με την αντιφωνία, που είναι παλιό έθος και όχι κατασκεύασμα δικό του. Οι ασκητές και οι ασκήτριες, έπειτα, τους έγραφε, είναι καύχημα και όχι ντροπή για την Εκκλησία. Μακάρι να είχε συντάγματα μοναχών. Περιγράφει και επαινεί τη ζωή τους. Είναι όμως πολύ συγκρατημένος γιατί ο ίδιος οργάνωσε. Είχε ευθύνη της πνευματικής του προκοπής. Με πολύ ευκολία μπορούσε να δείξει ότι ο μοναχισμός ήταν πια παράδοση που ο ίδιος την είχε βρει στην Αίγυπτο, την Παλαιστίνη και τη Μεσοποταμία. Στο τέλος της επιστολής αντέστρεψε την κατηγορία. Τους απέδειξε με γεγονότα πως οι ίδιοι ανέτρεψαν την παράδοση του Γρηγορίου Νεοκεσαρίας, του Θαυματουργού και όχι ο Βασίλειος. Δεν θέλει παρά τα αυτά να συντρίψει τους παραλήπτες. Αντίθετα, είναι έτοιμος να τους συγχωρήσει, αρκεί να ομολογούν τα θεμελιώδη της πίστεως, αρκεί να σταματήσουν τις καινοτομίες. Και κάτι ακόμα, να μην απορρίπτουν την αλήθεια ότι στη θεότητα υπάρχουν τρεις υποστάσεις, για τις οποίες πρώτος ο Βασίλειος είχε θεολογήσει, καθώς είδαμε. Έτσι έκλεισε το γράμμα του. Το σφράγισε, το παρέδωσε στον ταχυδρόμο και περίμενε. Το καλοκαίρι του 375 περνούσε. Μπήκε το φθινόπωρο με καλές διαθέσεις για την υγεία του Βασιλείου. Όχι βέβαια ότι αποθεραπεύτηκε. Απλώς αισθανόταν υποφερτά. Δεν έπρεπε λοιπόν να χάσει την ευκαιρία. Πότε θα ξανάβρισκε τέτοιο θείο δώρο? Έκατσε πάλι στο απλό ξύλινο τραπεζάκι που είχε για γραφείο. Σκέφτηκε πολύ. Έφερε στο νου του την αρχιεπισκοπή του, την περιφέρειά του και τις γύρω περιοχές για τις οποίες αισθανόταν και είχε ευθύνη. Τα ίδια τα πράγματα ή καλύτερα τα προβλήματα χάραζαν το δρομολόγιο του. Ταξίδεψε σε διάφορες επισκοπές και στην Πισιδία. Από εκεί πήγε στον Πόντο. Ιδιαίτερα ασχολήθηκε με τον Δαζομόνα. Πρώτα δηλαδή ταξίδεψε νοτιοανατολικά και έπειτα γύρισε προς τα βόρεια της Μικρασίας. Συναντήθηκε με πολλούς επισκόπους της Πισίδιας και της Ισαυρίας, η οποία είχε πολλά προβλήματα. Ο Πόντος του ήταν πιο γνωστός. Τον είχε πολλές φορές επισκεφτεί, αφού ήταν η περιοχή που γεννήθηκε. Τη φορά τούτη του έφεραν εδώ άσχημα νέα. Ο Ευστάθιος Σεβαστίας, ο ακίνητος αυτός γερονεπίσκοπος, εισέβαλε με ανθρώπους του στην πόλη Δαζομόνα και έπεισε πολλούς να αποσχιστούν από την εκκλησία της Κεσάριας. Τους έκανε δηλαδή οπαδούς του. Ο Βασίλειος έπρεπε να προλάβει το κακό. Έσπευσε λοιπόν επί τόπου, υπολόγιζε μάλιστα πολύ στη συμπαράσταση του φίλου του Ιλάριου. Αυτός ήταν παλιός φίλος και συμμαθητής και τώρα ισχυρός παράγοντας του τόπου. Είχαν συχνή αλληλογραφία. Έφτασε στην περιοχή, ενέργησε δραστήρια και αναζήτησε τον Ιλάριο. Αυτός όμως, χωρίς να γνωρίζει την άφιξη του Βασιλείου, ταξίδεψε για κάποια άλλη περιοχή. Έτσι ο Βασίλειος έκανε ό,τι μπορούσε μόνος του. Είχε και εδώ να αντιμετωπίσει δύο ισχυρές ομάδες που τον μισούσαν πολύ και τον συκοφαντούσαν αδιάκοπα. Ήταν οι ανώμοιοι και οι ομοιουσιανοί. Οι πρώτοι δεν δέχονταν τη θεότητα του Υιού. Οι δεύτεροι δεν ήθελαν να χρησιμοποιούν τον όρο «ομοούσιος», γιατί ενοχλούσε σαν καινούριος όρος. Κουράστηκε να συναντάει πιστούς, να τους μιλάει, να τους εξηγεί. Είχαν γίνει δύσπιστοι από αυτά που διαδίδονταν εις βάρος του. Έπειτα, την εποχή εκείνη έπρεπε να έχει κανείς πολύ τόλμη και γενναίο φρόνημα,
για να παρουσιάζεται φίλος και οπαδός του Μεγάλου Βασιλείου. Η πολιτική της αυτοκρατορικής αυλής ήταν εναντίον του και όσοι σχετίζονταν φιλικά μαζί του είχαν συνέπειες. Κρατικά όργανα, κακόδοξοι και ληστές, παραβίαζαν συχνά την αλληλογραφία τους. Οι πρώτοι για να παρακολουθήσουν τις κινήσεις τους και να πιέσουν τους πιστούς να αρνηθούν την ορθοδοξία τους. Στο Δαζεμόνα ένιωσε πολλή εξάντληση και μαζί απογοήτευση. Καλά οι εχθροί, όσοι καθαρά και εξάστερα ήσαν κακόδοξοι. Μα η καχυποψία, η έλλειψη εμπιστοσύνης των Ορθοδόξων στο πρόσωπό του, αυτό τον έλειωνε, το αποδεκάτιζε τη λίγη αντοχή του. Όπου κι αν πήγαινε, τα μάτια των Ορθοδόξων τον κοιτούσαν ερευνητικά, δύσπιστα. Δεν του παραδίδονταν, δεν άνοιγαν άβολα για να χορτάσουν την πνευματική του θωριά. Ήταν ώρες που του περνούσαν χίλιες δύο σκέψεις. Άλλοτε ήταν πιο νέος, πιο υγιής, η γλώσσα του πιο γρήγορη, τα μάτια του πιο δυνατά, η άρθρωσή του ξάστερη και βροντερή. Μήπως λοιπόν γι' αυτό άλλοτε τον πρόσεχαν. Τώρα δείχνει γερασμένος και κυρτωμένος. Τα μάτια του δεν αφοπλίζουν όσο άλλοτε. Η φωνή του ασθενική. Δεν έχει πια δόντια και οι λέξεις που ξεκινούν από το πειρακτωμένο του πνεύμα τσακίζονται στα ούλα του. Δεν ακούγονται καθαρές. Μάζεψε τις δυνάμεις του και τίναξε από πάνω του τις άθλιες σκέψεις όσο ήταν δυνατόν, γιατί στην ώρα της κοπόσεως οι σκέψεις αυτές τριγούν τυραννικά το πνεύμα του ανθρώπου. Το φθινόπωρο του 375 τελείωνε. Οι βροχές και τα κρύα ήρθαν μια ώρα αρχίτερα. Τόσο το χειρότερο για το σαρκείο του βασιλείου. Τέλος πάντων, με τα στοιχεία της φύσεως δεν μπορούσε να τα βάλει. Έμεινε ακόμη λίγο στο Δαζεμόνα και μετά, χωρίς να το πολυσκεφτεί, πήρε το δρόμο για το χωριό που ανατράφηκε, κοντά στην Οκεσάρια και τα Άνισα. Το είχε απόλυτη ανάγκη. Δεν το έλεγε, δεν το φώναζε, μα ήθελε κάπου να ζεσταθεί. Ήθελε να ζεσταθεί η ανθρώπινη ανάσα, με δικό του πυρωμένο πνεύμα, με αγάπη, εκεί ακριβώς που γνώρισε την αγάπη, εκεί που θαύμασε την ομορφιά του πνεύματος, στο παλιό σπιτικό του. Αυτό που είχε απομείνει και τώρα το είχε ο αδελφός του ο Πέτρος. Το κυρίως οικογενειακό σπίτι το είχε μοιράσει εδώ και πολύ καιρό στους φτωχούς. Δεν πρόλαβε να μπει στο δρόμο για τα Άνισα και του φάνηκε πως ένας γλυκός αέρας κυκλοφορούσε στις φλέβες του. Μια ανεξήγητη ανακούφιση. Ξεπέζεψε στην αυλή του μικρού σπιτιού και ο θόρυβος παραξένεψε. Ο Πέτρος κοίταξε από το παράθυρο και σε λίγα δευτερόλεπτα τα δύο αδέρφια ήσαν αγκαλιασμένα. Πιο σωστά, ο μικρός αδερφός είχε στην αγκαλιά του το μεγάλο και τον κρατούσε σίγουρα τρυφερά, προστατευτικά και με δέος. Ήξερα καλά πως κρατούσε τρισαγαπημένο αδελφό, εύθραστο αντικείμενο, ιερό πρόσωπο, άγιο. Λοιπόν, σχεδόν σηκώνοντάς τον πήγε κοντά στη φωτιά. Τον έβανε να ξαπλωθεί στη ζεστή, στρωμένη γωνιά. Έκατσε δίπλα του, σχεδόν γονατιστός. Τον παρακάλεσε να μην μιλάει, αλλά μήπως μπορούσε κιόλας από την κούραση και τη συγκίνηση. Είπε να ετοιμάσουν ένα τσάι και κοίταζε με θαυμασμό και λύπη τον ιερό αδελφό του. «Θεέ μου, πώς κατάντησε έτσι ο μεγάλος μου αδελφός, η δόξα μας, η εύνοια του Θεού στην οικογένειά μας». Έπιασε το πρόσωπό του και με τα δυο του χέρια και έπεσε στα γόνατα κλαίγοντας σιωπηλά, ασταμάτητα.
λες και θρηνούσε το ξόδι του μεγάλου αδελφού. Στην αρχή ο Βασίλειος άφησε το μικρό του Πέτρο να κλάψει. Και μήπως δεν είμαι για κλάψιμο, σκέφτηκε. Έπειτα, όταν ο ίδιος αισθανόταν καλά, έκανε μια προσπάθεια, σήκωσε το δεξί του χέρι, το απόθεσε στην κεφαλή του Πέτρου και το αργοκινούσε, χαϊδεύοντας με άπειρη στοργή τα πυκνά μαλλιά του μικρού. Τόσο έφτανε. Ο Πέτρος συνήλθε, ανασηκώθηκε προσεκτικά και φίλησε με πολύ ευλάβεια το χέρι που τον χάιδευε. Είπαν τα νέα, ειδοποίησαν τη Μακρίνα που ασκήτευε πιο μακριά στην ίδια περιοχή. Έστειλαν είδηση και στ' άλλα τους αδέρφια, τους συγγενείς, τους δικούς του. Επιτέλους, ο Βασίλειος συνάντησε μάτια που του δίδονταν, που τον εμπιστεύονταν. Τίποτα άλλο πια δεν ήθελε. Μέρα με τη μέρα ηρεμούσε. Να όμως που δεν τον άφησαν να χαρεί πολύ τη θαλπορή της οικογενειακής αγάπης, την τρυφερή φροντίδα του ταλέπορου σώματος, βάθηκαν πεισματικά να του δηλητηριάσουν τις όμορφες ώρες που τώρα ζούσε κοντά στα αδέρφια του και τις οποίες τόσο είχε ανάγκη και τόσο περίμενε. Ο ίδιος ο Βασίλειος δεν βγήκε έξω από τη μικρή αυλή του μικρού σπιτιού του Πέτρου. Γρήγορα όμως ο ερχομός του διαδόθηκε σε όλη την περιοχή, στα Άνισα πρώτα, στην Οκεσάρια έπειτα, που δεν ήταν μακριά. Και φυσικά, την είδηση της αφήξεώς του φρόντισαν οι κακόδοξοι και οι κακότροποι ορθόδοξοι να συνοδέψουν με περίεργες διαδόσεις πιο ύποπτους ψιθύρους. Σε όλη την περιοχή σηκώθηκε σύννεφο υποψιών και κακολογιών για τον ανύποπτο Βασίλειο. Και οι πιο πολλοί νεοκεσαρείς νόμιζαν, τους έκαναν να νομίζουν, ότι εκτός των άλλων ο συμπατριώτης τους Αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας ήρθε για να δρέψει εγκόμια και επένους. Ήρθε να τον ζητοκραυγάσουν. Εισπάσαν την γη εξήλθεν ορθόντας σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Η ζωή ενός μεγάλου. Πρέπως εδογματισάς την φύση των όντων ετράνωσας. Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Κατά τρόπο περίεργο, μεταδόθηκε πανικός στους κληρικούς και τους παράγοντες του τόπου. Λες και έφτασε στον τόπο τους Πανούκλα. Έφευγαν από την περιοχή σαν να τους καταδίωκε ο Βασίλειος. Έπαθαν τόση σύγχυση και φοβήθηκαν τόσο πολύ που απομακρύνονται μη συναντήσουν το Βασίλειο που ήρθε μόνο για να βρει λίγη ανάπαυση κοντά στα αδέρφια του. Άλλοι πάλι αφελέστεροι αυτοί που σέβονταν το βασίλειο μα φοβόνταν τους άρχοντες και τους κακόδοξους ποιμένες έφευγαν από τον τόπο για να μην μάθει ο βασίλειος πως ήσαν εκεί και δεν θέλησαν να το συναντήσουν. Ο επίσκοπος Νεοκεσαρίας και οι γύρω του δεν έκρυβαν την αγανάκτησή τους. «Ποιος τον κάλεσε και ήρθε στον τόπο μας, τι γυρεύει εδώ, επένους,
ας πάει αλλού να τους βρει. Παντού, στους δημόσιους χώρους, στις αγορές, στα θέατρα και στα δείπνα, συζητούσαν το θέμα του ερχομού του μεγάλου βασιλείου, πίνοντας, γελώντας και κάνοντας άπρεπα αστεία. Εκεί καντάτησαν το λαό οι κακόδοξοι ποιμένες, αυτοί που δεν είχαν πνεύμα Θεού. Από τα μισόλογα των συγγενών του, κατάλαβε ο Βασίλειος τη σκληρή πραγματικότητα. Οι πατριώτες του δεν τον ήθελαν. Αυτό ήταν. Τέλος η θαλπορή και η ψυχική γαλήνη που βρήκε στους δικούς του. Του φορμάκωσαν την καρδιά. Καλά οι ξένοι, αυτοί που δεν τον ήξεραν. Μα οι συγχωριανοί του, αυτοί που τον ήξεραν από μικρό παιδί, ούτε και αυτοί να τον θέλουν. Πάει πολύ. Βαθιά η πληγή που άνοιγε το καρφί του αδελφού, του γνωστού, του φίλου, του πατριώτη. Έχασε πάλι τη γαλήνη του, βολόδερνε στο μικρό σπιτάκι, μη ξέροντας τι να κάνει. Αν έβγαινε στην Νεοκεσάρια, θα επαλήθευε όσα διέδιδαν. Ήλθε δηλαδή για επένους και για να επηρεάσει. Να φύγει το γρηγορότερο, μια και ήρθε μόνο για λίγη ανάπαυση. Να φύγει πιο κουρασμένος ψυχικά από ότι ήλθε. Πήρε την απόφασή του, έκλεισε υπομονετικά και καταστρεπτικά τον πόνο μέσα του και άρχισε να ετοιμάζεται. Σε μια στιγμή όμως άστραψε άλλη σκέψη στο μυαλό του. Να τους γράψει από το σπιτάκι του το ένα γράμμα, να ξελαφρώσει και έπειτα να φύγει. Νόμισε ακόμη πως έπρεπε να τους γράψει για να βγάλει από την πλάτη τους τους ανεύθυνους και απλώς παρασυρμένους. Εκείνος να τους πει την αλήθεια και έπειτα αυτοί ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ας στηρίσουν όποια στάση νομίσουν. Πήρε το αυτερό και την πένα και έστρωσε καλά στο φτωχικό τραπέζι το πρόχειρο χαρτί που του προμήθευσε ο Πέτρος. Μόλις πήρε την απόφαση τούτη, μια παράξενη ανέλπιστη δύναμη ένιωσε μέσα του και μαζί αποφασιστικότητα. Ναι, θα τους τα έγραφε όλα. Θα ξεσκέπαζε τη σκευωρία. Θα αποκάλυπτε τη δολιότητα των υπευθύνων. Για να καλύψουν τις ντροπές τους, τις κακοδοξίες τους, κρατούσαν το βασίλειο σε απόσταση από το λαό. Επειδή μόνο αυτός μπορούσε να δείξει στο λαό πως ο επίσκοπός του Ατάρβιος ήταν κακόδοξος. Άρχισε λοιπόν να γράφει. Δεν απολογείται όπως τις επιστολές 204 και 207. Είναι αυστηρός. Επιπλήττει και απλώς δίδει μερικές εξηγήσεις. Αποκαλύπτει την κακοδοξία και δίδει την ορθή απάντηση. Πριν απ' όλα, γράφει, συμπατριώτες Νεοκεσαρής, δεν είμαι υποχρεωμένος να σας πληροφορήσω το σκοπό για τον οποίο ήρθα στα Άνισα. Θα σας το πω όμως, μια και δημιουργήσατε τόσα ζητήματα, τόση ανησυχία, τόσες ψευδολογίες και τόσο θόρυβο. Δεν ήρθα για τους επένους σας. Ξέρετε πολύ καλά πως επεδίωξα να ζήσω άγνωστος. Δεν μου αρέσει να επιδεικνύομαι. Ήρθα λοιπόν γιατί εδώ είναι ο τόπος που έζησα τα παιδικά μου χρόνια, ο τόπος που ασκήτεψα και που τώρα κατοικούν τα αδέλφια μου. Ήλθα να ησυχάσω λίγο από τα βάσανά μου και όχι να σας ενοχλήσω. Ρωτάτε και τους ονειροκρίτες ακόμη για να μάθετε το σκοπό της επισκέψεώς μου. Άδικα. Αν οι κατηγοροί μου θα ήσαν άλλοι, εγώ εσάς θα καλούσα για μάρτυρες της καθαρότητάς μου. Και εσείς τώρα κάνετε τέτοια πράγματα. Ξεχάσατε πριν από χρόνια πόσο με παρακαλούσατε, πόσο μου προσφέρατε και πόσα για να μείνω κοντά σας και να γίνω δάσκαλος των παιδιών σας. Εγώ που τότε αρνήθηκα τις τιμές, γιατί να ισορμήσω τώρα στον τόπο σας με κακό σκοπό? Δεν με μάθατε ακόμη? Τους είπε πολλά τέτοια μέχρι να φτάσει στην αποκάλυψη του λόγου για τον οποίο τον συκοφαντούσαν. Και τώρα θα σας πω γιατί πράγματι αποφεύγουν οι ποιμένες σας και ιδιαίτερα ο επίσκοπός σας να με συναντήσουν και γιατί κρατούν το λαό μακριά μου με τον άθλιο αυτό τρόπο. Το κάνουν γιατί διέστρεψαν την πίστη και διδάσκουν κακόδοξα.
Να λοιπόν ποια είναι η αλήθεια. Και προσέξτε να καταλάβετε ποια είναι η κακοδοξία τους. Αρνούνται για τον Κύριο το όνομα μονογενής και μαζί αρνούνται την πραγματική του ύπαρξη. Ξαναγυρίζουν δηλαδή με διαφορετικό τρόπο στο Σαβέλιο που δίδασκε ότι ένας Θεός, ο ένας Θεός εμφανίζεται με τα προσωπία του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος χωρίς να είναι πραγματικά τρία διαφορετικά πρόσωπα με μία κοινή φύση. Πρέπει να προσέξετε πολύ, γιατί θα κοινοποιήσω τις κακόδοξες αυτές απόψεις και στις άλλες εκκλησίες, οπότε θα καταδικαστείτε. Το λέω αυτό με πολύ στεναγμό, γιατί είστε συμπατριώτες μου, είστε αίμα μου. Αλλά και τι να κάνω, αφού διαστρέφετε την πίστη? Φυσικά, αν οι κακόδοξοι υποσχεθούν ότι θα ομολογούν την ορθή πίστη, θα σιωπήσω και θα τους θεωρήσω ορθόδοξους. Θα ξεχάσω το παρελθόν τους. Όμως βλέπω δυστυχώς ότι αυτό είναι δύσκολο, γιατί έστειλαν σχετικά βιβλία σε μερικούς επισκόπους και μάλιστα στον εξόριστο Μελέτιο Αντιοχίας, με τον οποίον επικοινώνησα και μου είπε ότι τα θεωρεί αιρετικά. Έπειτα η προσπάθειά τους να στηρίξουν την κακοδοξία τους σε ένα διάλογο του Γρηγορίου Θαυματουργού είναι αποτυχημένη, γιατί ο Γρηγόριος μιλούσε στην εποχή του χωρίς δογματική αυστηρότητα, ενώ τώρα η Εκκλησία τα έχει λύσει τα προβλήματα του τα οριστικά σε συνόδους και κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την αλήθεια που διατυπώθηκε επίσημα. Εγώ σας εξηγώ τη νέα τούτη αίρεση και σας δείχνω το σωστό για να την αποφύγετε. Αυτή είναι τα θανατηφόρα δηλητήρια και όχι οι δικοί μου λόγοι, όπως σας λένε οι κακόδοξοι. Αλλά τι μπορεί να περιμένει κανείς από ανθρώπους με τόσα πάθη? Σε τέτοιους ανθρώπους δεν αποκαλύπτεται η Θεία Ενέργεια. Σε ακάθαρτο καθρέπτη δεν μπορούμε να έχουμε εικόνες. Το προφητικό χάρισμα, η φωτιστική Θεία Ενέργεια, έρχεται μόνο στην καθαρή καρδιά. Άδικα λοιπόν οι κακόδοξοι και ανειλικρινείς αυτοί οι άνθρωποι διατυμπανίζουν πως έχουν προφητικό χάρισμα. Τελείωσε το γράμμα του χωρίς να πάρει ανάσα. Όλη του η καρδιά, το πνεύμα του ολόκληρο, συνάχθηκαν σε αυτό και τελείωσε γρήγορα. Ήθελε να φύγει από την πατρίδα του όσο γινόταν γρηγορότερα. Έκλεισε το γράμμα βιαστικά. Δεν χρειαζόταν να το σφραγίσει, γιατί απευθυνόταν σε όλους τους νεοκεισαρείς που είχαν λόγο στις συνάξεις, στα κοινά, στη διαπίμανση του λαού. Φώναξε μέσα τον Πέτρο. Του έδωσε το γράμμα και τον παρακάλεσε να φροντίσει να διαβαστεί από όσους γινόταν περισσότερο. Την ίδια μέρα, την ίδια ώρα ξεκινούσε για την Κεσάρια. Είχε μακρύ ταξίδι που έγινε πολύ κοπιαστικό από τις βροχές και τα κρύα. Έφτασε λοιπόν στην Κεσάρια σε άθλιο χάλι, με σώμα κατεστραμμένο. Έπεσε στο κρεβάτι γεμάτο σωδήνη. Τίποτε πια δεν περίμενε. Καμιά παρηγοριά δεν φαινόταν προς το παρόν. Η μόνη του ελπίδα να γλιτώσει από την κόλαση της λύπης που του έφερε η συμπεριφορά των πατριωτών του και από την αρρώστια του. Και από την αρρώστια που του ήταν ο θάνατος. Εκεί που είχε φτάσει δεν μπορούσε, θα ερχόταν γρήγορα. Ο θάνατος λοιπόν, εκείνος τον προσδοκούσε. Δεν ήλθε όμως ο θάνατος. Ήλθαν μόνο άσχημα νέα από την αυτοκρατορική αυλή και την Αντιόχεια. Έφτασαν αιτήσεις για σπουδαία θεολογικά θέματα. Στην αυλή του Ουάλη έκαναν πάλι το θαύμα τους οι κακόδοξοι. Παρουσίαζαν το βασίλειο σαν εχθρό της ειρήνης και της ενότητας του κράτους. Βέβαια, είναι αλήθεια πως, αφού ο αυτοκράτορας ήθελε να ενώσει το κράτος με τον αριανισμό, η τακτική του βασιλείου να ενισχύσει την Ορθοδοξία αντιστρατευόταν τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Γι' αυτό, πάλι καλά που ο ιερός άνδρας δεν έπαθε περισσότερα από το σκληροτράχυλο Ουάλι. Από την άλλη μεριά,
Πρέπει να πούμε ότι και ο Βασίλειος δεν υπεκίνησε την απόσχηση των Ορθοδόξων τμήματων από το κράτος, το οποίο κι αυτός ήθελε ενωμένο και δυνατό απέναντι στους βαρβάρους. Πάντως, ένας φίλος του επίσκοπος τον ειδοποίησε σχετικά και του συνέστησε τούτο. Να πάει γρήγορα στα μέρη της Μεσοποταμίας, όπου βρισκόταν πολλοί Ορθόδοξοι επίσκοποι. Να τους πάρει και να πάνε μαζί στον Αυτοκράτορα για να εκθέσουν τα καθέκαστα. Στο άκουσμα όλων αυτών δεν τρόμαξε ο εξαντλημένος Βασίλειος. Δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαιναν αυτά. Σκέφτηκε καλά την πρόταση του φίλου του. Σωστή. Μα πώς να ταξιδέψει μέσα στο χειμώνα με τόσο άρρωστο σώμα? Όχι, αδελφέ. Καλά και άγια η συμβουλή σου. Αλλά θα περιμένω. Θα δούμε την εξέλιξη των πραγμάτων και πάλι βλέπουμε. Μόνο σε παρακαλώ, ξαναειδοποίησέ με για ό,τι νερότερο. Πες μου τη γνώμη σου για αυτά που τώρα λέω. Αν πάντως επιμένεις, θα σε ακούσω. Αφήνει λοιπόν τους αρουραίους της βασιλικής αυλής να συνεχίζουν το αγαπημένο τους έργο και στρέφει τα μάτια τους στην Αντιόχεια. Τα νέα της δεν ήταν ευχάριστα. Οι δυτικοί, καθώς γνωρίζουμε, υποστήριζαν τον επίσκοπο Παυλίνο σε βάρος του εξορίστου επισκόπου Αντιοχίας Μελετίου και για να ενισχύσουν τη θέση του Παυλίνου έστειλαν επίσημη επιστολή από τη Ρώμη, την οποία οι οπαδοί του Παυλίνου επεδείκνυαν προκλητικά στους Ορθοδόξους. Το πράγμα έβαλε σε μεγάλη ανησυχία το Βασίλειο. Δεν κατηγόρησε άμεσα τους δυτικούς για την πράξη τους, δήλωσε όμως καθαρά πως δεν ξέρουν τι συμβαίνει στην Ανατολή και γι' αυτό οι ενέργειές τους δεν είναι σωστές. Δεν ξέρουν πριν απ' όλα ότι ο Παυλίνος δεν έχει καθαρή και ορθόδοξη πίστη. Επομένως, όσες επιστολές και αν έχει από τη Ρώμη, δεν πρόκειται ο Βασίλειος να τον δεχθεί σε κοινωνία και να τον αναγνωρίσει. Όχι μόνο από τη Ρώμη, αλλά και από τους ουρανούς αν ερχόταν τέτοια επιστολή, κριτήριο για τον Βασίλειο, θα έμενε η ορθή πίστη και μόνο αυτή. Για όλα τούτα ενημέρωσε με πληροφορίες τον Γκόμι Ταρέντιο, που ήταν ανώτερος διοικητικός στην Αντιόχεια και αγαπούσε την Εκκλησία. Δεν έφτανε όμως μόνο αυτό. Πολλοί τον πίεζαν και ο ίδιος το καταλάβαινε πως έπρεπε να στείλει στη Ρώμη ανθρώπους δικούς του να εξηγήσουν την κατάσταση. Ο νους του πήγε στον αδελφό του Γρηγόριο, τον επίσκοπο Νήσης, που μάλιστα την εποχή εκείνη τον είχαν εκθρονήσει με ψεύτικες κατηγορίες για δήθεν καταχρήση στα οικονομικά της επισκοπής του. Μόνο στον Γρηγόριο εμπιστευόταν, μολονότι γνώριζε πόσο άπειρος και ακατάλληλος για τέτοιες αποστολές ήταν ο θεωρητικός αυτός άνδρας. Και μην νομίσει κανείς ότι στην ανεμοζάλη τούτη των προβλημάτων λησμόνησε τους φίλους. Η αγάπη του για τους φίλους του δεν μίκραινε μπροστά στα μεγάλα προβλήματα. Μόλις έμαθε ότι ο Γρηγόριος, ο επιστήθιος φίλος του, εγκατέλειψε έξαφνα την Αζιανζό, όπου πριν λίγο πέθανε ο πατέρας του, αποφάσισε να πάει μόνος του στην Αζιανζό για να δει τι συμβαίνει στο μεγάλο αγαπημένο φίλο. Τι τον έτρεψε σε φυγή? Την εποχή τούτη και λίγο νωρίτερα, οι Αριανόφρονες προσπάθησαν πάλι να θολώσουν τα νερά. Αυτό δεν ήταν δύσκολο, μια και η θεολογία του βασιλείου που είχε αναπτύξει με το έργο του κατά ευνομίου, δεν είχε ως φαίνεται αφομοιωθεί καλά στην Εκκλησία.
Άλλωστε για θέματα πνευματικά δεν υπήρχαν βιβλία εξαντλητικά. Δεν μπορεί ένας συγγραφέας, όσο φωτισμένος και αδυνατός κι αν είναι, να ερευνήσει ένα θέμα, μια αλήθεια, σε όλο το βάθος της, από όλες τις πλευρές της. Γιατί όπως είπαμε, η αλήθεια είναι άπειρη. Έτσι και τώρα οι κακόδοξοι και οι ανήσυχοι ορθόδοξοι βρέθηκαν, η πρώτη κακόβουλα, η δεύτερη με πραγματική αγωνία, στο πρόβλημα. Καλά, δεχτήκαμε ως τώρα πως ο Υιός έχει την ίδια και απαράλλακτη φύση με τον Πατέρα. Πώς γίνεται όμως να έχουν την ίδια κοινή φύση και διαφορετική υπόσταση ή πρόσωπο? Το πρόβλημα τούτο οξύνθηκε περισσότερο γιατί στη δεκαετία του 360 και του 370 αναπτύχθηκε πολύ η διδασκαλία περί Αγίου Πνεύματος, που και αυτό έχει την ίδια φύση με τον Πατέρα, όντας πρόσωπο ιδιαίτερο. Οι κακόδοξοι μάλιστα κατηγορούσαν τους Ορθοδόξους ότι δίδασκαν πως ο Θεός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα και στην υπόστασή Του. Δηλαδή ο Υιός δεν έχει διαφορετική υπόσταση από τον Πατέρα. Αλλά τούτο ήταν η διδασκαλία του παλιού αιρετικού Σαβελίου στον 3ο αιώνα. Αυτό ήταν το νέο μεγάλο πρόβλημα που συγκλώνιζε τώρα την Εκκλησία. Τα πνεύματα είχαν ταραχθεί και η απάντηση ήταν δύσκολη. Κάποιος τόλμησε να πει πως δεν πειράζει, ας μείνει το θέμα χωρίς απάντηση, δεν χάλασε ο κόσμος. Όχι μόνο οι κακόδοξοι που νόμισαν ότι βρήκαν σπουδαίο επιχείρημα, αλλά και οι Ορθόδοξοι αναζητούσαν επίμονα την απάντηση. Και αυτό γιατί αν ο Χριστός δεν ήταν Θεός και ιδιαίτερο πρόσωπο, δεν θα λογαριαζόταν για πραγματική η ενσάρκωσή Του, η Ανάστασή Του, χάρη στην οποία ο άνθρωπος ενώνεται πραγματικά με τον Χριστό και σώζεται. Με άλλα λόγια, δεν θα είχαμε πραγματική σωτηρία. Μπροστά στο φοβερό του το δίλημα που δίκαια συγκλώνησε την Εκκλησία, ο Βασίλειος τρόμαξε, φοβήθηκε, μα δεν τράπηκε σε φυγή. Δούλεψε σκληρά, πότε πεσμένος στα γόνατα ζητώντας θεία φώτιση, πότε σκυμμένος στις γραφές και στις θεολογικές συγγραφές. Έτσι έφτασε στην πολυσήμαντη εκείνη διάκριση του κοινού και του ατομικού. Η θεία φύση δηλαδή που είναι μία και για τα τρία θεία πρόσωπα είναι το κοινό, το γενικό. Ενώ η υπόσταση είναι το ατομικό, το ειδικό, που ανήκει μόνο σε ένα πρόσωπο της Τριάδος. Να ένα θαυμάσιο παράδειγμα. Ο Πέτρος, ο Κωνσταντίνος, ο Παύλος έχουν κοινή φύση, τη φύση του ανθρώπου. Είναι και οι τρεις άνθρωποι. Παράλληλα όμως, ο καθένας τους υπάρχει ξεχωριστά. Έχουν ιδιαίτερη την ύπαρξή τους, έχουν προσωπικά χαρακτηριστικά. Με τη σπουδαία τούτη διάκριση, ο καθένας καταλαβαίνει πόσο συνεπής είναι στον εαυτό της η διδασκαλία της Εκκλησίας, ότι Πατήρ και Υιός και Άγιο Πνεύμα έχουν την ιδία φύση, την ιδία θεία φύση, μα ιδιαίτερη το καθένα υπόσταση. Ο Βασίλειος με τη θεολογία του έλυσε το μεγάλο αυτό πρόβλημα και η Εκκλησία δέχτηκε τη λύση του με αποτέλεσμα να ξεπεράσει την κρίση της. Στο εξής θα γίνει συνείδηση στην Εκκλησία η αλήθεια ότι στη θεότητα έχουμε μία ουσία, φύση δηλαδή, σε τρεις υποστάσεις. Αυτό υπήρξε μεγάλος, θεμελιώδης σταθμός στη ζωή της Εκκλησίας και της θεολογίας. Και μολονότι θα αναπτυχθεί περισσότερο, θα στηρίζεται πάντοτε σε ό,τι τα χρόνια τούτα είπε ο Μέγας Βασίλειος. Στο μεγάλο έργο της χρονιάς αυτής, στο περί του Αγίου Πνεύματος, που είναι σαν βιβλίο το κύκνιο άσμα του, βρίσκουμε πάλι την παραπάνω θεολογία. Οι σελίδες του περίφημου αυτού έργου
είναι θαύμα θεολογίας και συγγραφικού ταλέντου. Είναι αποτέλεσμα τριπλής συναντήσεως. Παράδοση, φωτισμός και φιλοσοφική παιδεία έδωσαν ένα λαμπρό αστέρι στη θεολογία. Οι προσπάθειες αυτές του Βασιλείου, που από χρόνια πάσχιζε να δείξει την αλήθεια στους πνευματομάχους της Μικρασίας, έδωσαν γρήγορα καρπούς. Αυτοί που σκορπισμένοι στις μικρασιατικές εκκλησίες αρνιόνταν ότι το Άγιο Πνεύμα έχει τη φύση του Θεού Πατέρα, τώρα ζητούσαν να έχουν κοινωνία με το Βασίλειο, αποδέχονταν τη δική του πίστη για το Άγιο Πνεύμα ή τουλάχιστον απομακρύνονταν από τους αριανόφρονες. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Ο χειμώνας του 376-377 δεν φαίνεται να ήταν ασυνήθιστα σκληρός. Δεν χρειαζόταν να ήταν κάτι τέτοιο για να κλείσει το εξασθενημένο βασίλειο στο φτωχό κελί του επισκοπείου του. Κλείστηκε λοιπόν από το Δεκέμβριο του 376 μέχρι το Φεβρουάριο του 377. Το κρύο, οι παγωνιές και η υγρασία μεγάλωναν την αδυναμία του κορμιού του και την κατάθλιψη που ένιωθε από τις αφόρητες πιέσεις. Όλα μαζί, κρύο, ασθένεια, στεναχώρια, τον έσπρωχναν με τρόπο αναντήρητο προς τον εαυτό του. Ασυνέστητα κλεινόταν όλο και πιο πολύ στον εαυτό του. Το έδειχναν ακόμη και οι κινήσεις του, η στάση του σώματός του. Κινιόταν ελάχιστα. Όλα ήσαν περιτά τώρα που το πνεύμα του ζούσε την αυτοσύναξή του. Έμενε πολύ στο κρεβάτι. Συνήθως στεκόταν με την πλάτη του στηριγμένη στη ράχη του κρεβατιού, μάζευε τα σκελετωμένα πόδια και με τα χέρια του αγκάλιαζε τα γόνατα. Ή στήριζε τους αγκώνες στα γόνατα και κρατούσε με τις δύο παλάμες το ιερό του κεφάλι που έγερνε πάντα εμπρός. Ήταν η στάση που τον βοηθούσε να κρατάει σε εγρήγορηση το πνεύμα του και να προσεύχεται. Φαίνεται όμως ότι τώρα πια κουβραζόταν να σκέφτεται πολύ. Αισθάνεται τον εαυτό του γέροντα. Νιώθει συχνά τον εαυτό του ναρκωμένο. Κρυώνει τόσο εύκολα, παγώνει τόσο πολύ. Στις ατελείωτες ώρες που με τον τρόπο αυτό περνούσε, είχε τον καιρό για νοσταλγίες, αναπολύσεις και προσδοκίες. Πόσες φορές δεν σκέφτηκε τις πρώτες του αγάπες, τη ρητορική, που την άφησε μόλις άρχισε να εκπλήσει τον κόσμο με το ρητορικό του ταλέντο. Τη μοναχική ζωή που την άφησε μόλις άρχισε να γεύεται τους γλυκούς καρπούς της.
αναπόλυσε όμορφες μέρες που έζησε στην Κωνσταντινούπολη, στην Αθήνα προπαντός. Τότε βέβαια δεν είχε την ωριμότητα, δεν ζούσε όσο τώρα την αλήθεια. Μα ό,τι και να έλεγε, θυμόταν με νοσταλγία την εποχή της ετοιμασίας. Τότε που φύτευε τα φτερά του, που τα δοκίμαζε στους ανέμους και ένιωθε ότι μπορούσε να ξεπερνάει εύκολα τις θύελες. Πόσες φορές, άλλοτε με αχνό χαμόγελο και άλλοτε με λίγη πίκρα, δεν είπε μέσα του αναστενάζοντας: «Αχ, να γινόμουν για λίγο άπειρος νέος, να νόμιζα ότι μπορώ να δρασκελίσω τον κόσμο, να πιάσω εύκολα την αλήθεια». Ο νους του πλανιόταν στην πατρίδα, στο πλούσιο πατρικό σπίτι. Δεν τον συγκινούσαν τα πολλά του αγαθά, μα εκείνη η θέρμη του που δεν θα την ξεχάσει ποτέ. Το πνεύμα του ακούμπαγε τότε στη μνήμη της Ιερής Αρμονίας, της μετέρα του Εμέλειας, και αναλυόταν σε ήρεμο κλάμα και έμοιαζε με σιγανό ρομαντικό ριάκι. Ήταν για το ιερό αρμονικό μέλος την Εμέλεια. Και μαζί με τη γιαγιά του Μακρίνα που τον πότισε, λαμπικαρισμένη παράδοση. Αιωνία του η μνήμη. Κουράστηκε αναπολώντας και νοσταλγώντας. Ύστερα, πότε αποκοιμιόταν φυσιολογικά, πότε λιγόστευαν οι λίγες δυνάμεις του και συχνά χάνονταν μεταξύ άνοιας και λιποθυμίας. Αλλά ο γέροντάς μας, ο Βασίλειος, δεν μπορούσε ούτε τις ώρες της αναπόλυσης, ούτε τις ώρες της άνοιας να χορτάσει τον κόσμο τούτο. Τώρα που οι δυνάμεις του κυριαρχικά τον αγκατέλειπαν, τώρα που από κάθε άλλη φορά αισθανόταν μικρός, τώρα η φήμη του, φήμη μεγάλου και ιερού άνδρα, είχε εισχωρήσει και στην πιο μικρή χριστιανική κοινωνία. Την ώρα που ο μεγάλος τελείωνε, οι άλλοι πείθονταν για τη μεγαλοσύνη του. Δεν τον άφηναν λοιπόν ήσυχο. Ούτε όμως και ο ίδιος μπορούσε να αρνηθεί το λόγο του, τη συμβουλή του, την παρουσία του ήταν αυτή δυνατή. Έπαιρνε και έστελνε γράμματα. Παρηγορούσε και μαζί εκλιπαρούσε παρηγοριά. Αυτό ακριβώς είναι το πιο τρανό σημάδι της γνησιότητός του. Η πιο καλή απόδειξη για την ορθή στάση του απέναντι στον αδελφό και το Θεό. Γράμματα δεν έφταναν μόνο από την Καπαδοκία και τη Μικρασία. Οι πιστοί μακρινών εκκλησιών τον ήξεραν και προπαντός οι σπουδαίοι θεολόγοι. Παράδειγμα ο Διόδωρος, δυνατός συγγραφέας που έγινε στην Ταρσό επίσκοπος και επίσης θεολόγος, ο θεολόγος Επιφάνιος, που επισκόπευε στη Σαλαμίνα της Κύπρου. Ο τελευταίος μάλιστα, ο Επιφάνιος, ζούσε τότε στην Παλαιστίνη και αναμειγνιόταν πολύ στα εκκλησιαστικοθεολογικά προβλήματα. Όταν λοιπόν στη Μονή των Ελαιών έξω από τα Ιεροσόλυμα ξέσπασε μεγάλη διένεξη μεταξύ των μοναχών, η οποία δεν έλεγε να σταματήσει γιατί έπαιρναν μέρος και οι χριστιανοί της περιοχής, ο Επιφάνιος στράφηκε στο Μέγα Βασίλειο. Και δεν ήταν φυσικά μόνο η διαμάχη των μοναχών. Οι χριστιανοί ζητούσαν γνώμη για όλα τα προβλήματα της εποχής, για το θέμα της Αντιόχειας, του Αγίου Πνεύματος και άλλα. Το πρόσωπο που θα γινόταν από όλους σεβαστό ήταν μόνο ο Βασίλειος. Του έγραψε λοιπόν ο Επιφάνιος και του ζήτησε να συμβουλέψει, να επέμβει και να δώσει λύση. Ο επίσκοπος Κεσαρίας έδειξε με την ευκαιρία τούτη ότι ο αητός, έστω και αν γεράσει, μένει πάντοτε αετός. Έκανε μια προσπάθεια και μάζεψε τις δυνάμεις του. Το αίμα στο πνεύμα του έτρεξε πάλι γρήγορα και ο Βασίλειος ξαναβρήκε το γνωστό εαυτό του. Πήρε στο χέρι το φτερό που είχε στην άκρη πένα και άρχισε. Θα έγραφε σε σπουδαίο θεολόγο που μάλιστα ήταν και μεγαλύτερός του στην ηλικία.
15 χρόνια νεότερος ήταν ο Βασίλειος από τον επίσκοπο Επιφάνιο. Τι σημασία όμως έχουν τα χρόνια? Μέτρο για πνευματικούς ανθρώπους είναι μόνο η αλήθεια και το ήθος. Ήξερε πως ο Επιφάνιος δεν κρατούσε πάντα τη σωστή θέση στα μεγάλα ζητήματα. Ο Βασίλειος δεν δίστασε. Έντονα τον επίνεσε. Με αγάπη τον ήλεγξε, με σαφήνεια του παρουσίασε το σωστό. Να τη γράφει. Σε ευχαριστώ, Επιφάνιε, που με θυμήθηκες, που μου δείχνεις αγάπη τώρα στην εποχή που χάθηκε η συμπάθεια και τα δάκρυα για τους αδελφούς. Τώρα που οι αδελφοί αναξένουν τις πληγές των αδελφών και όλοι έχουν κάποια διαφορά μεταξύ τους. Σε συγχαίρω που ενδιαφέρεσαι για την ειρήνη, μα τι ζητάς από μένα το μικρό? Πώς μπορώ εγώ να διορθώσω τόσο δύσκολα πράγματα? Εγώ που δεν έχω Άγιο Πνεύμα και δύναμη λόγου, εγώ που άφησα τη μάταιη σοφία, μα δεν πρόκοψα πολύ στην ιερή. Εν τούτης ο Βασίλειος έγραψε γράμματα στον Καπαδόκη Παλάδιο και στον Ιταλό Ινοκέντιο, επίσκοπο, που και οι δύο μόναζαν στο όρος των Ελαιών. Φυσικά έγραψε και στον ίδιο τον Επιφάνιο. Σε όλους έγραψε και για τα γενικά προβλήματα της Εκκλησίας. Η θέση του είναι γνωστή από τα προηγούμενα χρόνια. Την είχε πολύ βασανίσει. Μα τώρα του ζητούσαν κάτι περισσότερο. Κάτι που για το Βασίλειο ήταν και φαινόταν καινούριο πρόβλημα. Πρόκειται για το κεντρικό πρόβλημα που γεννήθηκε στους κόλπους της Εκκλησίας με τη θεολογία του Απολλιναρίου και αναστάτωσε την Εκκλησία από την εποχή τούτη και έπειτα. Οι κακοδοξίες του Απολλιναρίου περί Χριστού έθεσαν το χριστολογικό πρόβλημα. Και όπως ο Βασίλειος πρόσθετε στο σύμβολο της Νικαίας το περί Αγίου Πνεύματος άρθρο, έτσι άλλοι προσπάθησαν, αν όχι να προσθέσουν, τουλάχιστον να εξηγήσουν ευρύτερα τα όσα λέγονται περί Χριστού στο σύμβολο της πίστεως. Και επειδή όλα ήσαν αμφίβολα, επειδή επρόκειτο για δοκιμές αδόκιμων θεολόγων, οι συνετοί στράφηκαν στο Βασίλειο. Δεν το αμφισβητούσε πια κανείς το προβάδισμα, το πρωτείο στη θεολογία. Τον ρώτησαν λοιπόν σχετικά, παρουσιάζοντάς του γενικά και θεωρητικά το πρόβλημα της ενανθρωπίσεως του Κυρίου. Στο σημείο του το δίστασε ο Βασίλειος, κοντοστάθηκε, αναλογίστηκε το μέγεθος του προβλήματος και αρνήθηκε. Δεν ήθελε να δώσει απάντηση, δεν ήθελε καν να γίνει συζήτηση. Ενώ το θέμα είχε δημιουργηθεί, εκείνος αρνιόταν και τη συζήτηση. Με ποιο δικαίωμα όμως αρνιόταν τη συμβουλή του στη λύση του προβλήματος? Τίποτε. Κανένα δικαίωμα, καμιά υποχρέωση, καμιά δικαιολογία. Ο Βασίλειος δεν μπορούσε πια. Δεν είχε, δεν μπορούσε να δώσει λύση και σε άλλα νέα θεολογικά θέματα. Ως εδώ ήταν η μεγάλη του προσφορά. Με άλλα λόγια, ως εδώ έγινε το εκλεκτό σκεύος του Θεού για να φανερώσει κάτι από την αλήθεια. Και το μεγάλο θέμα που τώρα γεννήθηκε, ο Θεός θα έβρισκε άλλο μέσο της Εκκλησίας. Ο Βασίλειος κουράστηκε. Έφτασε στο τέλος της εντυπωσιακής διακονίας του. Ερχόταν η σειρά των άλλων. Τους έδινε λοιπόν τη σκυτάλη, όπως και αυτός την πήρε από το Μέγα Αθανάσιο. Δεν πρέπει να παραξενεύεσαι, αγαπητέ. Έτσι γινόταν πάντα στην Εκκλησία. Ποτέ ένας πατέρας και ένας διδάσκαλος της Εκκλησίας δεν έδωσε απάντηση σε πολλά μεγάλα θεολογικά προβλήματα, σε όλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν μέχρι του θανάτου του.
Σαν παράδειγμα να θυμηθούμε τον Αθανάσιο. Ο στήλος αυτός της Ορθοδοξίας έλυσε θεολογικά το πρόβλημα κυρίως της ομοουσιότητος του Υιού με τον Πατέρα, ότι ο Υιός και ο Πατήρ δεν είναι ομοιούσιοι όπως έλεγαν οι αρνητές και οι αιρετικοί, αλλά ομοουσιοι της αυτής ουσίας ο Υιός και ο Πατέρας. Έλυσε λοιπόν θεολογικά το κυρίως πρόβλημα της ομοουσιότητος του Υιού προς τον Πατέρα και τα συναφή θέματα. Αυτά ο Μέγας Αθανάσιος. Και αυτό εκτιμήθηκε πολύ στην Εκκλησία. Όταν όμως ήρθε η ώρα να αντιμετωπιστεί άλλο βασικό πρόβλημα, τη σχέσεως ουσίας και υποστάσεων στο Θεό, δεν ήταν ο Αθανάσιος αυτός που φωτίστηκε από το Θεό για να δώσει την οριστική λύση, αλλά ο Μέγας Βασίλειος. Ο Αθανάσιος ζούσε ακόμη, μα είχε γεράσει και είχε κουραστεί. Γι' αυτό ή μίλησε πολύ γενικά και κάποτε χωρίς επιτυχία πάνω στο θέμα ή αρνήθηκε να το αντιμετωπίσει ευθέως. Ό,τι σχεδόν συνέβη τώρα με το Βασίλειο. Όπως ο γέρον Αθανάσιος στο τέλος της πολύμοχθης ζωής του συμβούλευε να σταματήσουν οι συζητήσεις περί του Αγίου Πνεύματος γιατί το σύμβολο είναι αρκετό. Έτσι τώρα ο κουρασμένος Βασίλειος θεωρεί επικίνδυνα νέα στοιχεία τις χριστολογικές συζητήσεις που γι' αυτό πρέπει να σταματήσουν και η Εκκλησία να μείνει στην απλή της πίστη. Έλα όμως που μολονότι η Εκκλησία θέλει να μείνει με την απλή πίστη, δεν μπορεί να αρνηθεί τη ζωή της, την πορεία της, γιατί τα ερωτήματα και αμφιβολίες δημιουργούνται μέσα στους κόλπους της. Έτσι αυτό που δίστασε να κάνει ο Αθανάσιος έκανε ο Βασίλειος και πράγματι πρόσθεται στο σύμβολο τα περί του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό που είναι με τη σειρά του δίστασε από ανθρώπινη αδυναμία να κάνει ο Μέγας Βασίλειος, το έκανε αργότερα ο Κύριλλος Αλεξανδρίας και άλλοι, που πρόσθεσαν στη διδασκαλία της Εκκλησίας το χριστολογικό δόγμα, κυρωμένο έπειτα από την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο του 451. Και η Εκκλησία ξεπερνούσε συνεχώς τις εσωτερικές της κρίσεις, λύνοντας θεολογικά τα προβλήματά της με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Όσο κι αν είναι ορθά τα παραπάνω, όσο κι αν επιβεβαιώνονται από την ιστορία, η ζωή της Εκκλησίας μένει στο βάθος ένα ερωτηματικό για τη στάση του Μεγάλου Βασιλείου. Ίσως ακόμα και μία πίκρα του πιστού της εποχής εκείνης που αγωνιούσε και ζητούσε απάντηση. Ούτε κι εσύ, λοιπόν, Βασίλειε, δεν θα μας βοηθήσεις. Αγαπητέ μου, εσύ που έχεις το πρόβλημα, δεν θα μείνεις ανελέητος από το Βασίλειο. Η Αγία τούτη κεφαλή, όσο εύκολα κατάπινε το δικό της πόνο, τόσο δύσκολα παρέβλεπε τον πόνο του αδελφού. Η άρνηση του Μεγάλου Βασιλείου σήμαινε μόνο πως δεν θα ήταν αυτός που θα άρχιζε μια μεγάλη θεολογία. Δεν θα ήταν αυτός που θα θεμελίωνε θεολογικά τη λύση του προβλήματος. Όχι και πως αδιαφορούσε για τα ζητήματα τούτα. Κάτι τέτοιο δεν του τέριαζε. Και να η απόδειξη. Στην περιοχή της Πισιδίας και αλλού είχαν διαδοθεί απολυναριστικές αντιλήψεις, του Απολυναρίου δηλαδή, του αιρετικού, που μεταξύ άλλων αμφισβητούσαν την πραγματική ενανθρώπιση του Κυρίου και το πραγματικό του σταυρικού του θανάτου. Επίσκοποι και άλλα πρόσωπα έγραψαν στο Βασίλειο
του διηγούνταν τις αντιλήψεις που κυκλοφορούσαν και ζητούσαν βοήθεια. Και ο Βασίλειος δεν την αρνήθηκε. Τους έγραψε και μάλιστα χωρίς να επεκτείνεται, τους έδωσε συνοπτικά την αλήθεια για την ενανθρώπιση. Τόνισε το γεγονός ότι ο Υιός του Θεού προσέλαβε πραγματική σάρκα, τη σάρκα της Θεοτόκου, και ότι ακριβώς γιατί ενανθρώπισε πραγματικά και θυσιάστηκε, σώζει τον άνθρωπο που είχε πέσει με το προπατορικό αμάρτημα. Έκανε ο Βασίλειος ό,τι μπορούσε, παρά την κούρασή του από τη ζωή, παρά το γεγονός ότι έβλεπε πολύ κοντά το τέλος του. Ίσα-ίσα μάλιστα, βλέποντας το σύντομο τέλος του, βιαζόταν να προσφέρει, να ξοδέψει και τις τελευταίες του δυνάμεις αφιδόλευτα. Όλα για τους αδελφούς, στα πρόσωπα των οποίων έβλεπε τον ίδιο το Θεό. Επιτέλους, το έτος 377 ήρθε λίγη παρηγοριά από τη Δύση. Οι πρεσβύτεροι Δωρόθεος και Σανκτήσιμος, που μετέφεραν στη Δύση τις επιστολές και τις παραγγελίες του Βασιλείου, γύριζαν πάλι στην Ανατολή. Είχαν όμως εκθέσει τα καθέκαστα στους δυτικούς, που τώρα φαίνεται συγκινήθηκαν. Γι' αυτό έδωσαν στους δύο πρεσβυτέρους επιστολή για το Βασίλειο, στην οποία έδειχναν συμπάθεια για τα βάσανα των πιστών της Ανατολής. Πάλι όμως οι δυτικοί δεν είχαν καταλάβει και ίσως δεν θέλησαν να καταλάβουν την κατάσταση της Ανατολής. Παρηγορούσαν τους πιστούς της Ανατολής για όσα πάθαιναν και αναφέρονταν μόνο στους αιρετικούς. «Μα όχι, αδελφοί μου», τους απαντά ο Βασίλειος. «Βέβαια υποφέρουμε από τους αριανούς, αλλά ο κίνδυνος τώρα είναι αλλού. Στην Ανατολή φανερώθηκαν τελείως οι αριανοί. Όλοι τους γνωρίζουν και όλοι ξέρουν να προφυλαχθούν από αυτούς. Αυτοί, ό,τι και αν κάνουν, δεν μπορούν να μας εξαπατήσουν». Τι περιέργο με τους δυτικούς. Μολονότι τους θα είχε παραγγείλει όλα και καταληπτός ο Βασίλειος, γιατί δεν ήθελαν να καταλάβουν. Θα τους γράψει λοιπόν πάλι, για μια φορά ακόμη, για μια τελευταία φορά, και ας κάνουν ό,τι τους φωτίσει ο Θεός. Τώρα πια κινδυνεύουμε, αδελφοί, από τους εχθρούς που ύπουλα ζουν και δουλεύουν στους κόλπους της Εκκλησίας. Και σας μίλησα για αυτούς, τους ξέρω καλά, μα πρέπει κι εσείς να μιλήσετε δημόσια, να τους καταδικάσετε. Μόνο έτσι θα συνειδητοποιήσουν οι πιστοί πως οι άνθρωποι αυτοί είναι κακόδοξοι και επικίνδυνοι. Πρόκειται, αδελφοί, για τον Ευστάθιο Σεβαστίας, που τόσο πολύ μας λύπησε, και για τον Απολινάριο, που έγραψε πολλά μυθώδη, επικίνδυνα και κακόδοξα για την Ανάσταση και την ενανθρώπιση του Κυρίου. Ακόμη σας λέγω για τον Παυλίνο, τον οποίον στηρίζεται σαν επίσκοπο Αντιαχίας. Αυτός λοιπόν συμπαθεί τις κακοδοξίες του Μαρκέλου Αγκύρας και τους οπαδούς του τους θεωρεί ορθόδοξους. Αυτούς παρεκάλεσα να προσέξετε, γιατί αυτοί, έτσι όπως παρουσιάζονται σαν ορθόδοξοι, εξαπατούν τους πιστούς. Φυσικά, αν αυτοί δώσουν σε εσάς ομολογία ορθής πίστεως, θα τους έχουμε μαζί μας, και μακάρι να γίνει έτσι. Αν συνεχίσουν όμως τη διαστροφή της πίστεως, πρέπει να απομονωθούν. Όλοι να μάθουν ότι δεν έχουμε με αυτούς κοινωνία, ώστε το κακό να μείνει στους κύκλους τους, να μην επεκτείνεται στους υγιείς πιστούς. Όλα τούτα πονούσαν πολύ τους δυτικούς, αλλά ο Βασίλειος
όφιλε να τους τα πει. Αλλιώς, δεν θα υποχωρούσε η σύγχυση στην Ανατολή και τα θύματα θα ήσαν πολλά. Στα θολά νερά, οι πονηροί και οι κακόδοξοι ψαρεύουν πολλούς οπαδούς. Η σύγχυση για την οποία μιλούσε δεν ήταν σχήμα λόγου. Ο Απολινάριος, με βάση τη Λαοδίκεια της Συρίας, όπου ήταν επίσκοπος, δημιούργησε δική του ομάδα και προσπαθούσε να ιδρύσει δική του εκκλησία, παίρνοντας με το μέρος του και άλλες τοπικές εκκλησίες της Μικρασίας. Κατάφερνε μάλιστα, με τα πολλά και καλογραμμένα του από γλωσσική άποψη έργα, να συγκινεί πολλούς και να εισχωρεί παντού. Οι παλιές ιστορίες που ευσταθιανοί δημιούργησαν στο βασίλειο τον ανάγκασαν να γνωρίσει καλύτερα τη διδασκαλία του και να βεβαιωθεί ότι επρόκειτο για συγγραφέα αιρετικό με πολλές κακοδοξίες και όχι μόνο μία. Τώρα όμως που διαπίστωσε σε όλο το μέγεθος το κακό που έκρυβε μέσα του Απολινάριος, έπεσε κατακόρυφα σε βαθιά θλίψη. Όχι μόνο γιατί εμφανίστηκε μια πολύμορφη και επικίνδυνη αίρεση, αλλά γιατί και γιατί ακόμη ο Απολινάριος λογιζόταν στην αρχή με τους Ορθοδόξους, με τους υπερασπιστές του συμβόλου της Νικαίας. Ένας δικός μας λοιπόν, ένας παλιός αγωνιστής της Ορθοδοξίας, δηλητηριάζει και καταστρέφει τώρα την Εκκλησία. Είναι κακό, μα είναι μαζί και ντροπή. Αισθάνομαι προδομένος από φίλο και αδελφό, θα πει ο Μέγας Βασίλειος. Αρνείται λοιπόν και απορρίπτει τη διδασκαλία του Απολιναρίου, μα δεν γράφει βιβλίο εναντίον του όπως έκανε άλλοτε με τον Ευνόμιο. Έβλεπε πως δεν είχε πια τις δυνάμεις. Πήρε όμως γρήγορα μερικά ποιμαντικά μέτρα. Έκανε πάλι αυτό που μπορούσε. Παρακάλεσε 3 Αιγυπτίους Ορθοδόξους Επισκόπους που για την ορθή τους πίστη ανεξόριστη στην Παλαιστίνη να ταξιδέψουν στη Λαοδίκεια. Να βρουν τον Απολινάριο, να μιλήσουν με προσοχή μαζί του, να του εξηγήσουν λεπτομερώς τη διδασκαλία της Εκκλησίας, να προσπαθήσουν να τον συνετίσουν. Βέβαια, δεν περίμενε τόσο εύκολη ο Βασίλειος την επάνωδο του Απολιναρίου στην ορθή πίστη. Περισσότερο πρόσβλεπε στην περιφρούρηση των απλών πιστών. Γι' αυτό και τόνισε στους Αιγυπτίους επισκόπους «Να συζητείτε δημόσια στη Λαοδίκεια, να δουν μόνοι τους οι πιστοί ότι ξεσκεπάσατε την κακοδοξία του Απολιναρίου και ότι του δείξατε την ορθή πίστη. Κι αν μεταμεληθεί, να το ξέρουν όλοι. Αν όχι, πάλι να το ξέρουν για να τον αποφεύγουν». Από ό,τι γνωρίζουμε ιστορικά, οι απεσταλμένοι του Μεγάλου Βασιλείου δεν έφεραν αποτέλεσμα. Τουλάχιστον όμως ο Βασίλειος έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου. Καλούσε σε συναγερμό μπροστά στον κίνδυνο που έφτανε με καλπασμό. Τις προσπάθειες του τούτες τις έκανε στο τέλος του 377 και στις αρχές του 378. Μέσα στο βαρύ χειμώνα ένιωθε βαρύ και το χειμώνα της Εκκλησίας. Ενώ οι πιστοί δεν είχαν τελείως ξεκαθαρίσει στο πνεύμα τους τα παρακλάδια του αριανισμού, τώρα βρισκόταν σε μια νέα πολύμορφη αίρεση, την αίρεση του Απολιναρίου. Όλα αυτά τον οδηγούσαν ώρες-ώρες σε συλλογισμούς ακραίους. Μήπως τα φοβερά μας βάσανα, οι αποστασίες και οι συγχύσεις είναι προειδοποίηση του ερχομού του Αντιχρίστου? Θεέ μου, δυνάμωσέ μας να περάσουμε όρθιοι και άτρωτοι από το καμίνι των θλίψεων. Φύλαξέ μας στην ορθή πίστη.
εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι το έτος 378 άρχισε με πολύ κακά σημάδια και η αρρώστια του, αντί να υποχωρεί, αποδεκάτιζε τις μειωμένες δυνάμεις του. Με τον ερχομό της άνοιξης και του καλοκαιριού κινήθηκε λίγο. Μια κάποια περαστική αναλαμπή δυνάμεων τον άφησε να θυμίσει στους γύρω του κάτι από την παλιά έντονη δράση. Να ταξιδέψει βέβαια δεν μπορούσε. Έγραφε όμως αρκετά γράμματα και λάβαινε περισσότερα. Αισθανόταν γέρος, αλλά παρακολουθούσε τους νέους και τα προβλήματά τους. Μεσολαβούσε στους ισχυρούς και τους αδικημένους. Παρηγορούσε φίλους που έχαναν προσφυλείς συγγενείς. Βοηθούσε με κάθε τρόπο χείρες, ορφανά, ασκητές, κληρικούς. Επιτιμούσε, συμβούλευε, επενούσε, ευχαριστούσε. Τους τελευταίους μήνες δοκίμασε στην πάντα τρυφερή του καρδιά ένα δυνατό χτύπημα. Ο πιο καλός και ο πιο αγαπημένος του παιδικός φίλος, ο Σοφρόνιος, που είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη μάγιστρος, έδωσε πίστη στα λόγια ενός αυλοκόλακα αιρετικού που ήθελε να βλάψει το βασίλειο. Ο Σοφρόνιος, λοιπόν, τον οποίον ξεχώρισε ο βασίλειος από όλους τους καλούς παιδικούς φίλους, δέχθηκε ανεξέταστα συκοφαντίες εις βάρος του. Αν του το έκανε κάποιος άλλος, δεν θα τον στεναχωρούσε πολύ. Τόσοι και τόσοι τον συκοφαντούσαν. Μα τώρα, ο αγαπημένος του Σοφρόνιος, για τον οποίον αισθανόταν τρυφερή συγκίνηση και μόνο που τον σκεπτόταν. Έτσι όπως τα νεύρα είχαν ευαισθητοποιηθεί από την αρρώστια και τα βάσανα, ένιωσε το χτύπημα πολύ βαρύ. Θα έλεγε κανείς ότι του λιγόστεψε τις λίγες μέρες που το απέμειναν. Μπήκε στην τελική ευθεία του θανάτου. Όσο περνούσε το φθινόπωρο του 378 και ο χειμώνας έμπαινε στη φύση, όλα σιγά σιγά τελειώναν. Οι δυνάμεις του, η αντοχή του. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του μεγάλου βασιλείου, επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
πάλι ο χειμώνας, ο άσπροντος εχθρός. Ήταν πια Δεκέμβριος και η φύση παραδόθηκε στην εξουσία του. Κάθε αντίστασή της αποδείχθηκε μάταιη. Άλλωστε η φύση τον ήθελε το χειμώνα και ας ανατριχιάζουμε και ας κοκαλώνουμε στον ερχομό του. Γιατί έτσι όπως κοκάλωνε, έτσι όπως ναρκωνότανε για μερικούς μήνες, γεννούσε στα ήσυχα σπλάχνα της μια νέα ζωή, ομορφότερη από την παλιά, σαγηνευτική. Κάτι τέτοιο γινόταν τώρα με το Βασίλειο. Ο χειμώνας του πήρε και την τελευταία εκμάδα. Η παγωνιά του νάρκωσε κάθε δύναμη. Μπορούσε μόνο να κάνει λίγα βήματα στο κελάκι του. Στους στίχους που τρόμαξαν και χιλιοράγησαν από τους ημερινούς και νυχτερινούς στεναγμούς. Εκεί μέσα, πότε θοπευτικά και πότε με κραυγές, φώναζε το Θεό σε βοήθεια του ανθρώπου. Η τύχη τούτη, τρία πράγματα μόνο διηγούνταν. Φώτισε με παράκλητο πνεύμα. Βοήθα παντοδύναμε το πλάσμα σου. Συγχώρεσε τον αμαρτωλό σου, Κύριε. Κουράστηκε το φτωχικό δωμάτιο από την άσκηση του ιερού άνδρα. Απόκαμε και το πνεύμα του τυλιγμένο ακόμα στο τρίχινο ράσο, χειμώνα καλοκαίρι. Όλα έβαλαν υπογραφή για το τέλος του. Ο κόσμος είχε κουραστεί από τη δυνατή παρουσία του άνδρα. Ήταν τόσο μεγάλος που δεν τον άντεχε. Σιωπηλά ήθελε και αυτός το θάνατό του. Να φύγει. Το μεγαλείο του νεκρού δεν χρειάζεται δύναμη να το σηκώσεις, γιατί απλούστατα δεν το σηκώνεις. Αντίθετα, ο Άγιος νεκρός, το πνεύμα του Αγίου νεκρού, σηκώνει το βάρος του ζωντανού κόσμου. Τον ενισχύει στη μαρτυρική επίγεια ζωή. Την αλήθεια τούτη, λίγοι άνθρωποι τη συνειδητοποιούν. Οι πολλοί κάτι ψυχανεμίζονται, μα δεν την αποκρυπτογραφούν. Ο Μέγας της Εκκλησίας, ο Βασίλειος, μπήκε στο μονόδρομο του θανάτου. Τον είχε καλά μελετήσει, δεν τον φοβόταν. Τώρα όμως που πλησίαζε, τον ανατρίχιασε. Άθελά του κοίταξε δεξιά και αριστερά, πίσω και μπρος. Ο νους του σιγάλιασε να χωνέψει το θάνατο. Αυτός λοιπόν τώρα ο δρόμος τελείωσε. Αναβολή δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο η Θεία Χώρα, η Άγια Πατρίδα. Ω αγκάλες του Πατέρα, αγάπη μακάρια. Έπεσε ολόκληρος μέσα στον εαυτό του, πνιγμένος στο Άγιο Πνεύμα που έδερβε στην καρδιά του. Έμεινε ώρα πολύ με τα μάτια στυλωμένα στο στήθος και τον εαυτό του μαζεμένο στον παράδεισο της καρδιάς του. Σιγά σιγά βγήκε από την ένταση η γεύση του παραδείσου. Μα ο κόσμος, η διακονία, τα ποιμαντικά καθήκοντα, όλα έστεκαν μακριά. Δεν υπήρχε πια για αυτά. Ένιωσε βαθιά μέσα του πως ό,τι είχε να κάνει στον κόσμο το έκανε. Το έργο που έπρεπε να επιτελέσει το προσπάθησε. Δεν είχε λόγο πια να μείνει στη γη. Ολόκληρος τώρα στράφηκε στη θεία του πατρίδα. Ποθούσε να φτάσει εκεί μια ώρα γρηγορότερα. Μα έπρεπε πρώτα να χωριστεί από τον κόσμο. Αυτό ούτε και που το σκεπτόταν. Από τον κόσμο είχε κιόλας χωριστεί. Ζούσε ακόμα στην αγκαλιά του κόσμου, χωρίς να τον βαραίνει ο κόσμος, χωρίς να νιώθει το βάρος του και τη ζωή του.
Τις τελευταίες μέρες του Δεκέμβρη δεν μπορούσε να σηκωθεί πια από το κρεβάτι. Ο άνθρωπος που με ταξίδια και γράμματα έφτασε σε Ανατολή και Δύση έμενε καρφωμένος στο ξυλοκρέβατο. Ταξίδευε τώρα πιο συχνά με το πνεύμα του, μα στην ουράνια πατρίδα. Ώρες-ώρες το μικρό του δωμάτιο γέμιζε αγγέλους και αγίους. Τον βεβαίωναν για τη μακαριότητα που τον περίμενε. Του έδειχναν ανυπομονησία να τον έχουν μαζί τους στο θείο χορό τους. Οι αφοσιωμένοι άνθρωποι γύρω από το σκελετωμένο ιερό άνδρα πάσχιζαν να τους δώσουν λίγες σωματικές δυνάμεις. Έφερναν γιατρούς, έψαχναν για ακριβά φάρμακα, ζητούσαν από τους πρακτικούς ιαματικούς βότανα. Εκείνος όμως δεν ήθελε τίποτα. Είχε βεβαιωθεί. Ο δρόμος τούτος τελείωσε. Τι τα ήθελε όλα τούτα? Ακόμα και το λίγο ελεσμένο φαγητό, τις λίγες κουταλιές σούπας, ούτε και αυτά τα έπαιρνε. Δύο αγαθοί κληρικοί από τη βασιλιάδα τον φρόντιζαν μέρα νύχτα. Καλύτερα να πούμε τον παράστεκαν. Βρίσκονταν πάντα δίπλα του, γονατιστοί στο προσκέφαλό του να ακούσουν ή να μαντέψουν τι θέλει ο Άγιος. Η είδηση ότι ο Βασίλειος βρίσκεται οριστικά στο τέλος πέρασε τις συνεφιασμένες λαγκαδιές, δρασκέλισε τα οροπέδια και τις ομίχλες, λαχάνιασε στα χιονισμένα βουνά και τρύπωσε στις πόλεις και τα χωριά, στις Μητροπόλεις, στις Επισκοπές, στις καρδιές των πιστών της Καπαδοκίας. Πρώτα του Πόντου και της μικρής Αρμενίας, ύστερα της Συρίας, της Παλαιστίνης, της Αιγύπτου, της Ελλάδος και της Δύσεως κατόπιν. Μόλις έφυγαν και οι γιορτές των Χριστουγέννων, παντού οι πιστοί γνώριζαν ότι όπου να είναι, ο Βασίλειος αφήνει τον κόσμο αυτό. Κι έτσι, όπως γύρευαν να συνηθίσουν στην ιδέα του θανάτου του, συνειδητοποιούσαν το μεγαλείο του. Ένιωθαν τι είχαν και τι χάνουν. Η χριστιανοσύνη ένιωθε πιο αδύνατη. Οι συνετοί ποιμένες και θεολόγοι αισθάνθηκαν έξαφνα γυμνοί, χωρίς τις στιβαρές πλάτες του βασιλείου, χωρίς τον ακατάβλητο πρόμαχο της αληθείας. Γι' αυτό και πολλοί στην Καπαδοκία και τη Μικρασία έκαναν παρακλήσεις και προσευχές να του δώσει ο Θεός και άλλη παράταση και άλλη ζωή. Όσοι μάλιστα κληρικοί μα και λαϊκοί μπορούσαν, μαζεύτηκαν στην Κεσάρια. Οι ξενώνες της βασιλιάδας γέμισαν. Τα πανδοχεία της πόλεως δεν χωρούσαν. Έξω από το επισκοπείο της Κεσάριας πηγαίνει ερχόταν ένα πλήθος από κληρικούς και αναρρύθμιτους λαϊκούς. Οι ναοί της πόλεως ήσαν γεμάτοι και οι παρακλήσεις για τη ζωή του Αγίου ατέλειωτες. Λες και τώρα ξύπνησαν όλοι και είδαν ποιος ήταν ο Βασίλειος. Τώρα κατάλαβαν πόσο τον χρειάζονταν και γι' αυτό κράβγαζαν μέχρι τον ουρανό το αίτημά τους. «Κύριε, δώσε ζωή στον Άγιό μας». Όλοι τώρα πρόσφεραν ευχαρίστως μέρες από τη ζωή τους για να μακρύνει η ζωή του Αγίου. Αργά όμως, πολύ αργά. Ο Θεός είχε αλλιώς αποφασίσει και ο Άγιος ακολουθούσε σιωπηλά τη Θεία Βουλή. Ήταν πια οχρός και ακίνητος στο ξυλοκρέβατο. Μόνο ίχνη δυνάμεων υπήρχαν μέσα του. Δεν μιλούσε, δεν έγνεφε, δεν ζητούσε. Η καρδιά του ακούγονταν πολύ σιγά. Έφτασε η προτελευταία μέρα του. Την πέρασε ολόκληρος σαν νεκρός που ακόμα ζούσε. Ανεπαίσθητες μόνο συσπάσεις του προσώπου έδειχναν ότι είχε αγγελοκρούσματα, όπως λένε, ή κάτι άρρητο και ανέκφραστο.
είχε μπει δηλαδή στον όμορφο δρόμο της μακαριότητος και προγευόταν άρρητες χαρές. Οι λίγοι άνθρωποι που μπαινόβγαιναν στο δωμάτιο πρόσεχαν και συμπεριφέρονταν στον ετοιμοθάνατο σαν να είχαν μπρος τους ιερό λείψανο μεγάλου Αγίου. Το πήραν και αυτή η απόφαση. Ο Βασίλειος δεν θα ξαραγύριζε στον κόσμο τους. Στέκονταν όρθιοι και γονατιστοί γύρω του με τη συνέστηση του ευνοημένου, εκείνου που ελεήθηκε πολύ. Την τύχη να σταθούν τέτοιες ώρες κοντά στο Μεγάλο Άγιο, την ζήλευαν όλοι, μα λίγοι την απολάμβαναν. Ο χειμώνας, το μικρό δωμάτιο, δεν επέτρεπαν πολλή κίνηση κοντά στον άρρωστο. Έπειτα ήταν οικονομία θεϊκή, οικονομία Θεού για τον Άγιο Αθλητή, που έζησε πολυκύμαντες ημέρες να μείνει σε γαλήνη τις τελευταίες του στιγμές. Έφτασε και η τελευταία νύχτα χωρίς να αλλάξει τίποτε. Πολλοί από αυτούς που έστεκαν έξω από το επισκοπείο, παγωμένοι και κουρασμένοι, αποφάσισαν και πήγαν άλλοι στα σπίτια τους και άλλοι οι ξένοι στα πανδοχεία. Ήθελαν να είναι ξεκούραστοι για την τελευταία μέρα του Αγίου. Άλλοι πάλι, μοναχοί περισσότερο και κληρικοί, αλλά και λαϊκοί, έμειναν όλη τη νύχτα γύρω του. Πότε σε κάποιο υπόστεγο, πότε λίγο στο διάδρομο, πότε σε ένα διπλανό σπίτι, λιγάκι να ξεκουραστούν, να ξεκουράσουν τα κατάκοπα μέλη τους. Ήταν ευτύχημα που το πολύ κρύο και οι βροχές εκείνες τις μέρες ανέβαλαν τη μεγάλη τους δράση. Έδειξαν τον απαιτούμενο σεβασμό. Έκλειναν γόνοι. Μα και τα σπίτια που ήταν δίπλα και γύρω από το επισκοπείο ξενύχτησαν για τον ετοιμοθάνατο Άγιο. Σε όλα τα σπίτια έβλεπε κανείς τουλάχιστον ένα φως αναμένο, μια λαμπάδα στον Άγιο. Ξημέρωσε και η 31η του Δεκέμβρη. Το πρωί το κρύο, κάπως τσουχτερό, μα υποφερτό. Πάνω από το κεφάλι της Κεσάριας δεν κρέμονταν πια μαύρα σύννεφα. Ο ήλιος άρχισε να περπατάει αργά, δίνοντας με το χλιαρό του ένα απλετό φως. Μερικά σύννεφα ξέφυγαν από τη φυλακή τους και περιπλανιόνταν άσκοπα πολύ ψηλά στον ουρανό με ένα χρώμα λουλακί μέσα σε άσπρους αφρούς. Με λίγα λόγια, η μέρα εξαίσια. Ο Άγιος μας πάντα ξαπλωμένος. Την ιερέα κεφαλή σαν ασηκωμένο μαξιλάρι, τα σεπτά χέρια ελαφρά σταυρωμένα στο γιασμένο στήθος. Στο δωμάτιο, στους γύρω χώρους, επικρατούσε σιωπή, απόλυτη τάξη. Όλοι μιλούσαν με νεύματα, περπατούσαν στα νύχια. Όσο πιο κοντά στον Άγιο βρίσκονταν οι άνθρωποι, τόσο λιγότερο δάκρυζαν και έκλαιγαν. Έκλαιγαν και παρακαλούσαν αυτοί που στέκονταν έξω, μα δεν έβλεπαν το αυριανό ιερό λείψανο. Οι ευνοημένοι που το έβλεπαν, το μόνο που δεν σκέπτονταν ήταν να κλάψουν. Αυτό που βουβά παρακαλούσαν ήταν να αισθανθούν κάτι από ό,τι τώρα ζούσε ο Άγιος. Να δουν κάτι από όσα ωραία χαιρόταν ο Βασίλειος. Να τους μεταγγίσει τόση δά από τη χάρη του. Όταν ο ήλιος είχε κάνει πολλές δρασκελιές ανηφορίζοντας στον ουρανό, ο άρρωστος φαινόταν τώρα τελείως νεκρός. Τα μέλη του, το πρόσωπο, απόλυτη ακινησία, χρώμα και όψη θανάτου. Η αναπνοή δεν γινόταν αισθητή. Ο γιατρός μόνο διαπίστωνε με κόπο το σφιγμό του και οι χτύποι της όσιας καρδιάς είχαν γίνει ανεπαίσθητο λεπτό νήμα που μόλις έφτανε στα παραδομένα μέλη. Νόμιζα λοιπόν ότι παρέδωσε το πνεύμα του χωρίς ένα σημάδι. Εκείνος ζούσε ακόμη. Πέρασε αρκετή ώρα έτσι και όλοι περίμεναν το σημάδι της εκπνοής και του αποχαιρετισμού. Αντί όμως για το σημάδι της οριστικής φυγής,
φάνηκαν αχνές δυνάμεις στο πρόσωπο και στα χέρια του Αγίου. Ιερόπρεπα και τερπνά, όσο το πρόσωπο συσπάστηκε, τα χέρια τελετουργικά κινήθηκαν ζητώντας κεφάλια. Όλοι γονάτισαν, όλοι έσκυψαν, ο ένας πλάι στον άλλον. Οι αισθήσεις τεντωμένες να συλλάβουν την πιο μικρή θέληση του Αγίου, να καταλάβουν το νόημά της και της πιο ελάχιστης κινήσεως. Την ώρα τούτη, λίγο πριν από το μεσημέρι, η πόλη ολόκληρη είχε συναχθεί έξω από το επισκοπείο και σαρείς και ξένοι γίνονταν μάρτυρες των τελευταίων στιγμών του βασιλείου, τον οποίον αγάπησαν, μίσησαν, σεβάστηκαν, φθόνησαν, υπάκουσαν και πολέμησαν. Όλοι τώρα ήρθαν να ζητήσουν την ευλογία του και άλλη τη συγχώρεσή του. Όλοι πάντως αισθάνονται δεμένοι με το βασίλειο. Οι άνθρωποι του τόπου ή θα τον σέβονταν ή θα τον πολεμούσαν. Απέναντί του δεν μπορούσε κανείς να σταθεί αδιάφορος. Και τώρα μαζεύτηκαν κάτι να δουν, κάτι να ακούσουν για τελευταία φορά. Το είχαν ανάγκη. Πώς το ήξεραν ότι ο γέροντας δεν θα έφευγε χωρίς να τους αποχαιρετήσει? Άγνωστο στη λογική, βεβαιωμένο μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου. Και να που ο γέροντας ετοιμαζόταν για το τελευταίο λειτουργήμά του. Από το κελί του λοιπόν, μέσω των λίγων παρόντων, θα αγκάλιαζε τον αγαπημένο του λαό. Γι' αυτόν πόνεσε, γι' αυτόν αγωνίστηκε, γι' αυτόν έπεσε να σταθεί εκείνος όρθιος στην πίστη του, να ζήσει την αλήθεια. Πώς να μην θέλει να τον αγκαλιάσει? Σιγά σιγά τα βλέφαρά του σηκώθηκαν. Τα αχνά του μάτια γέμισαν ένα περίεργο απαλό φως που γλύκανε τη φύση όλη. Χύθηκε στους παρόντες και ήταν σαν να τους έλουζε η Θεία Χάρη. «Θεέ μου, κράτα πάνω μας το φως του γέροντα». «Όχι, όχι παιδιά μου». Ήταν μόνο να το δείτε, να το γευθείτε λίγο. Έτσι περνάει η ακτίνα μου από το αγιασμένο σώμα. Είναι το θαύμα του Αγίου Λειψάνου. Ζήτησε να το σηκώσουν λίγο πιο καλά, πιο ψηλά στο μαξιλάρι του. Το τρίχινο ράσο φαινόταν τώρα στο στήθος του Αγίου που πήρε ζωή. Το δεξί του χέρι στυλώθηκε στον αγκώνα, στάθηκε όρθιο. Ο Δωρόθεος το κράτησε διακριτικά για να μην πέσει. Το πνεύμα του σάλεψε δυνατά και φανερώθηκε όσο άφηναν οι σωματικές δυνάμεις, λίγο. Ανέβηκαν λέξεις και φράσεις στα χείλη του, δύσκολα, μα έβγαιναν. Αργά, με διακοπές, μάζευε κάθε τόσο δυνάμεις ο γέροντας. Ο ήχος της φωνής του, το πνεύμα του, διατρυπούσε την ατμόσφαιρα και έμπαινε βαθιά, τρίσβαθα στις καρδιές των τυχερών παρόντων. Ήσαν οι τελευταίες ευχές του ιερού Ποιμένα για το πίμνιο, για την εκκλησία. Τους θύμισε το αγαθό της ορθής πίστης, την αγάπη στους αγώνες για την ορθοδοξία. Όλα για τη σωτηρία που συμπορεύεται με τη ζωή στην αλήθεια. Κήρυξε το τελευταίο κήρυγμα του πιο μεγάλου ρήτορα της εποχής. Μα ποιος πρόσεχε τέτοια πράγματα? Όλοι αισθάνονται τη θεία ζωή που έπαιρναν από τα λόγια του. Τόση θεία ενέργεια είχε μέσα του ο γέροντας. Για κάμποσο η φωνή του δεν ακουγόταν. Κανείς δεν ήξερε τι συμβαίνει και τι θα συμβεί. Και απ' έξω το πλήθος έγινε παράφορο. Θρήνοι και κοπετοί συγκλώνιζαν τον αέρα, έφταναν και στο κελί. Όλοι πίστηκαν ότι το τέλος ήρθε και δεν το ήθελαν. Ο γέροντας δεν μιλούσε.
Τα βλέφαρά του είχαν χαμηλώσει, αλλά τα μάτια του δεν έκλεισαν τελείως. Για κάποια στιγμή, σαν να γύριζε από κάπου, σάλεψαν και υψώθηκαν λίγο τα βλέφαρα. Τα μάτια πρόσφεραν πάλι το απόκοσμο εκείνο φως. Τα χείλη του πρόφεραν ονόματα. Έγινε στο κελί διακριτική κίνηση, βρέθηκαν γονατιστοί. Το μέτωπο ακουμπισμένο στο αγιασμένο στήθος του αθλητή, αυτοί που άκουσαν το όνομά τους. Το δεξί χέρι του Αγίου ακούμπησε θοπευτικά τα σκυμμένα κεφάλια. Τους ευλόγησε να πάρουν την ευθύνη του πυμνίου. Ο Δωρόθεος, μετά, έφερε απαλά το χέρι του Αγίου στο μέσο του στήθους. Τότε ο γέροντας είπε τον ύστερο λόγο του. «Ισχύρα σου, παραθύσομαι το πνεύμα μου». Και με απερίγραπτη γλυκύτητα άφησε την τελευταία του πνοή. Έκλεισε το στόμα του. Με φόβο Θεού του έκλεισαν τα μάτια. Αυτό ήταν. Ο μεγάλος βρισκόταν οριστικά στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα. Το πλήθος που πρόσμενε απ' έξω ένιωσε κάτι μεγάλο να σπάει μέσα του και σε θρήνο ξέσπασε πιο γοερό. Νέοι, γέροι, γνωστοί, άγνωστοι, έκλαιγαν τη φυγή του μεγάλου. Δεν υπήρξε ούτε ένας που να μην κλαίει. Όλοι έγιναν μια ψυχή που καταργιόταν το θάνατο και πονούσε για την κοίμηση του Αγίου. Η κηδεία. Ετοίμασαν με πολύ ευλάβεια το Άγιο Λείψανο. Ήταν ένα τόσο δα μικρό λείψανο, μια χούφτα όλος κι όλος. Ο Βασίλειος που συγκλώνησε την οικουμένη, που την έπιασε από το γιακά και την ταρακούνησε πότε παρακλητικά και πότε απειλητικά. Ένας απέραντος κόσμος έκλαιγε το θάνατο ενός που χώρισε σε ένα μικρό απέριτο νεκροκρέβατο. Έλαμπε όμως από εκεί μέσα σαν χίλι ήλι. Το γαλήνιο του πρόσωπο, όρθιο το μέτωπο, αφανισμένες οι παριές. Έστελνε θάρρος και ελπίδα στον κόσμο ολόκληρο. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, 31 του Δεκέμβρη του έτους 378, το ιερό σκήνομα τοποθετήθηκε στη μέση του Μητροπολιτικού Ναού της Καισαρίας. Η περήφανη τούτη πόλη γινόταν από σήμερα περίφημη. Θα δείχνει στον κόσμο το μεγάλο της τέκνο. Οι αιώνες θα τη γνωρίζουν περισσότερο από το τέκνο της. Ο ναός ήταν πάντα γεμάτος. Κληρικοί και μοναχοί έμεναν συνέχεια παραστάτες δεξιά και αριστερά στο σκήνομα. Ο λαός ήρθε για το ίστατο χαίρε, αμέτρητος, ατελείωτος. Και τη νύχτα περνούσαν αυτοί που έφταναν από άλλες πόλεις της Καπαδοκίας και του Πόντου. Έσκυβαν με αναφιλητά και ασπάζονταν το σεπτό του χέρι. Ζητούσαν τη χάρη του, την ευλογία του. Και αυτοί που ζητούσαν συγγνώμη και που δεν ήσαν λίγοι, σπάραζαν από μετάνοια και θρήνο μπροστά στο σκήνομά του. Αυτό που γινόταν μπροστά στο νεκροκρέβατο δεν ήταν τιμητική εκδήλωση, ήταν κυριολεκτικά μυστήριο. Γινόταν μεταστροφή καρδιών και κάθαρση πνευμάτων με τη χάρη που ακτινοβολούσε το Άγιο Λείψανο. Αργά, την άλλη μέρα, 1η Ιανουαρίου του 379, η ατελείωτη πομπή κινούσε για την ταφή. Μόνο με πομπή όμως δεν έμοιαζε. Ήταν μια λαοθάλασσα που κινιόταν αργά, βουερά, θρηνητικά. Σου σπάραζε την καρδιά, σου θύμιζε Γολγοθά.
Μοναχοί κρατούσαν υψωμένο το νεκρό κρέβατο και περπατούσαν με βήμα σημειωτών. Μπροστά πήγαιναν ιερείς με το σταυρό και μαζί τους αμέτρητα πλήθη. Δεξιά και αριστερά από το λείψανο συνοστίζονταν χιλιάδες. Πίσω ακολουθούσαν πιέζοντας τους μπροστινούς άλλοι, περισσότεροι. Περνούσαν από το κέντρο της πόλεως και η πομπή μεγάλωνε. Σε κάθε γωνιά, σε κάθε σπίτι περίμεναν κι άλλοι να προσθεθούν στην Ιερή Συνοδεία. Οι αγορές, οι δρόμοι και οι πλατείες ήσαν γεμάτες. Τα διόροφα και τα τριόροφα σπίτια που ήσαν στην πορεία της πομπής κινδύευαν να πέσουν από τον πολύ κόσμο που είχε ανέβει σε αυτά για να μπορέσει να δει τον Άγιο. Ο συνοστισμός γινόταν απέραντος, γιατί πολλοί έσπροχαν να βρεθούν έστω για μια στιγμή κοντά στο λείψανο. Να μπορέσουν να δουν, να ακουμπήσουν με την άκρη του δακτύλου του στο νεκρό κρέβατο, να βρεθούν μια στιγμή στη σκιά του, να κλάψουν δίπλα του. Οι θρήνικοι στεναγμοί κάλυπταν τις επικίδιες ψαλμωδίες και κανείς δεν άκουγε τίποτε. Όλοι έκλαιγαν και μαζί χαίρονταν για το νέο μεγάλο ήρωα της Εκκλησίας. Ακράδαντα πίστευαν ότι στη χωρία εκείνων που έχουν παρησία στο Θεό προσθέθηκε ακόμα ένας, ο Βασίλειος, που ήταν δικός της γενιάς τους, γνωστός, πνευματικός τους πατέρας. Γι' αυτό χαίρονταν, γι' αυτό από τώρα τον παρακαλούσαν κλαίγοντας, γιατί μπορούσε να τους βοηθήσει. Και δεν πρέπει να παραξενευτεί κανείς που στο πλήθος ήσαν ακόμη και οι Ιουδαίοι, όπως και οι δωλολάτρες. Κανείς, είπαμε, δεν μπορούσε να αγνοήσει το Μέγα Βασίλειο. Τώρα και αυτοί τον έκλαιγαν, όσο μάλιστα, όσο και οι χριστιανοί. Η πομπή προχωρούσε όλο και πιο δύσκολα. Όσο πλησίαζε στο σημείο της ταφής, γινόταν τόσο κακό που μερικοί πέθαναν από ασφυξία και συγκοπή. Οι μοναχοί κρατώντας προχωρούσαν ψηλά, κρατώντας το ιερό σκήνομα. Όσο αισθάνονταν γύρω τους τη συνείδηση του λαού για τον Άγιο, τόσο το ύψωναν. Ήθελαν και αυτοί να το υψώσουν στον ουρανό. Να το στήσουν τρόπαιο, σημάδι φοβερό της Ορθοδοξίας. Να δείξουν ότι πάντα η αλήθεια βρίσκει τον εκφραστή της. Και ο απέραντος αυτός λαός, που τόσο εύκολα παρασύρεται, με τη δραματική του παρουσία τόνιζε τώρα τη σημασία του βασιλείου, των αγώνων του, της θυσίας του για την αλήθεια. Καμιά φορά πλησίασαν τον ανοιχτό τάφο. Με χίλιες δυσκολίες το λείψανο έφτασε στο χείλος του. Την ώρα τούτη έγινε κάτι αλλιώτικο. Το βουερό πλήθος εστάθη. Κατάπιε το θρόνο του και τα δάκρυα πάγωσαν στα μάγουλά του. Οι αισθήσεις δεν λειτουργούσαν πια. Το πνεύμα όλων ορθώθηκε για τη μεγάλη στιγμή του ίστατου χαίρε. Ο μεγάλος κατέβαινε στη μάνα γη. Θα τη δρασκελούσε να πάει στη μόνιμη πατρίδα. Εκεί, πάνω από το μνήμα, τάνισαν οι μοναχοί τα χέρια τους. Το λείψανο σηκώθηκε ψηλά, πολύ ψηλά, μεσούρανα. Χάθηκε από τα μάτια τους. Χους ή και ισχού να πελεύσε. Ο λαός που έβλεπε την ύψωση, αφού γκραζόταν φτερούγες αγγέλων, αποχαιρέτησε γονατιστός με μια φωνή, αρμονία πανόρια, που κανείς δεν την άκουγε και όλοι την αισθάνονταν. Όλοι πλημμυρίζονταν. «Θα φυλάξουμε το πνεύμα σου, Βασίλειε». Τα χιλιάδες στόματα ήσαν κλειστά.
και οι ουρανοί γέμισαν. Γέμισαν από την υπόκοφη σταθερή βοή που δεν τελείωνε. Ορθοδοξία, ορθοδοξία. Ακούσατε την εκπομπή «Η ζωή ενός μεγάλου». Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.